Της κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντρευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Μα πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω. Καλησπέρα σε όλους. Τα λιρά. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 FM. Της κακομοίρας θα γίνει το επόμενο δίωρο. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμηση των Ήχων, τον κύριο Θανάση Καρδαμπάκα στο Production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Ραπτόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής σχολιάζεται τα όσα θα συζητήσουμε με τον Κωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το μεσημέρι στο Electric Bee όλα πάνε με όλα. Ας πούμε ότι θέλεις κοτόπουλο, αλλά δεν θέλεις να το συνοδεύσεις με το κλασικό ριζάκι. Το Electric Bee στα έχει όλα. Επίλεξε πατάτες φούρνου ή πατάτες τηγανιτές και αν πάλι δεν τις θέλεις, με το κοτόπουλο το οποίο έχεις παραγγείλει, έχει και λαχανικά ατμού και κουσκούς και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς. Είπαμε, στο Electric Bee όλα πάνε με όλα. Καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα Γρηγόρη. Τι γίνεται? Μια χαρά Γρηγόρη. Ταλαιπωρία η σημερινή μέρα, Δεν είναι καλή μέρα σήμερα. Γιατί χαμός, κλείνει το κέντρο. Μην πας ρε κόκκινε μια μέρα στο κέντρο. Σάμα στο κέντρο κάθε μέρα πας, εγώ πάω και τρώω στο κέντρο. Δεν πάω κέντρο, όχι. Άμα δεν πας στο κέντρο, τι σε νοιάζει εσύ. Και αν πάω, μπορώ να πάω και με τα πόδια. Εντάξει, πάει και με τα πόδια, να γυμναστεί, να ανοίξει καμιά αρτηρία σου εκεί πέρα. Καλό. Πάρε και κανένα άλλο σπίρ, μην βουλώσει. Να το ξεβουλώσει και τα λοιπά. Πες κανένα άλλο σπίρ. Όχι. Να παίρνει. Έγινε καρδιολόγο. Όχι, αλλά άμα ήμουν καρδιολόγο πριν σε εξετάσω. Ναι. Άμα σε έβλεπα σωματοτυπικό, σου έλεγα κάθε πρωί παίρνει ένα σαλοσπίρ. Πρωί. Πρωί είναι. Πριν σε εξετάσω, πριν σε κάνω στεφανιογραφία. Ανέμακτη ή. Αιματηρή, ανέμακτη, χτυπημένη φραπέ να έχει μέσα ζάχαρη, δεν ξέρω τι. Λέγε τι κάνει. Καλά, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, με τι θες να ξεκινήσουμε? Ό,τι δυσάρεστο υπάρχει. Ποδοσφαιρικό, μη. Όχι, τι ποδοσφαιρικό. Όχι, γιατί καταρχήν θέλω να σου πω, ο κόσμος που μας ακούει ξεχνιέται κιόλας. Φυσικά. Τώρα με πήρε ο Κλεάνθης ο Βαλαρούτσος από την Κασάνδρα. Να είναι καλά. Ο αγαπημένος μου Κλεάνθης, ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ επί χρόνια και πολύ καλός αφροδυσιολόγος. Ήταν μια κυρία εκεί, μου είπε ότι είχε ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, και ότι μας ακούει και για 2 ώρες, ρε παιδί μου, ξεχνιέται. Ωραία. Οπότε μην αρχίσεις να την κάνεις βαριά την εκπομπή σαν τα μούτρα σου. Να πούμε κάτι πιο ελαφριά αυτό. Τα δικά σου τα μούτρα είναι ελαφριά. Αλλά... Τα δικά μου είναι ελαφριά, είναι ελαφρολαϊκά. Εμένα την βαριά ζεμπέκικα. Βαριά ζεμπέκικα είναι. Αλλά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι ποδοσφαιρικό. Γιατί ξέρω θα βάλεις την πινελιά σου. Θα έρθει το σήμερα το βράδυ η ακροαματικότητα. Είναι ο έλεγχος που έρχεται. Εσύ ξεκίνα Παρασκευή 17 Νοεμβρίου με ποδοσφαιρικό. Εγώ τι θες κάνε. Με κάτι ποδοσφαιρικό. Άμα στο τρίμηνο σε πάρει κατιούσα κλίμακα, μετά μην αρχίζει να διαμαρτύρεσαι. Δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν ξέρω τι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ναι, άντε καλά. Λοιπόν, σκεφτήκανε στην Αγγλική Ομοσπονδία ένα κανονισμό, γιατί πολλές φορές, μάλλον κατά καιρούς, μιλάμε για τα πώς θα βελτιωνόταν η ροή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Να μην υπάρχουν καθυστερήσεις,
να μπαίνουν περισσότερα κόλ. Θεαματικό να γίνει. Ακριβώς. Στον επιθετικό να δώσει πλεονέκτημα. Μπράβο. Σκεφτήκανε όταν κάποιος παίκτης είναι πολύ εριστικός στις διαμαρτυρίες του. Πολύ εριστικός. Ναι. Δηλαδή φωνάζει. Διαμαρτύρεται έντονα. Εντόμος. Εντόνος. Ναι. Λοιπόν, να τρώει κίτρινη κάρτα. Ναι. Αλλά η κίτρινη κάρτα αυτή να σημαίνει αποβολή 10 λεπτών. Ναι. Μα ούτως ή άλλως. Είναι ούτως ή άλλως. Αυτό θέλω πει. Ναι, είναι καλό, είναι καλό. Δεν τον τιμωρεί δηλαδή, τον εξοντώσει. Του δίνει ένα δεκάλεπτο ξέρω. Αλλά του κόβει και τη μαγιά. Κόβει τη μαγιά, αφήνει ομάδα. Δεν είμαι αρνητικός στην μπασκετοποίηση του ποδοσφαίρου. Μα δηλαδή, ούτως ή άλλως έχει μπασκετοποίηση. Στην εξέλιξη. Δηλαδή το ότι τον ακουμπάς τον άλλον και συνάντησα έναν πατέρα. Αυτό κατά εκείνη δεν είναι μπασκετικό. Συνάντησα ένα αυτό είναι από το πόλο. Συνάντησα ένα πατέρα ενός πολύ μεγάλου ποδοσφαιριστή. Δεν θα πω ονόματα. Και του είπα χαίρομαι λόγω γιατί το ποδόσφαιρο. Τώρα και αυτή την κουβέντα είχαμε το πρωί. Πήγα να δω τον Πετμεζάλιο, τον Κόρντομπα κτλ. Και το συνάντησα εκεί. Λέω χαίρομαι γιατί οι παίκτες που ήταν παλιά μεγάλοι, mm-hmm. Κούδες, Δωμάζοι, Δελικάριδες, βρίσκαν κάτι γουρουνάδες σαν τον πατέρα μου να πούμε. Σαν τον Σπυρίδωνα, σαν τον Φουντουκίδη, κάτι αλυταράδες, μηταράδες, κάτι πόντιο μούρι. Και έπαιρναν όπως έχουν και δεύτερο. Δηλαδή του πλακώνανε του φουκαράδες, τον Εστορίδη τώρα α πούμε. Τον πατάγα δύο κλωτσιές και τέτοια και του ακατέβανε. Και δεν είχε τότε εύκολα κάρτες, δεν τον προστατεύανε το μεγάλο ποδοσφαιριστή. Έτρωγε ξύλο. Ναι, ο Μαραντόνα. Με τον Γκοϊτσέιτσε, τον είχε πάσει στο πόδι. Ποιο Γκοϊτσέιτσε. Τον είχε πάσει στο πόδι, όταν ήταν στην Παρσελόνα. Τον Μαραντόνα, ναι, ο συμπαίκτη του στην Αργεντινή. Αυτό τον Γκοϊτσέιτσε. Α, τον άλλο, λέει, συγγνώμη. Ναι, ναι, και, ναι, σωστά, ναι, συγγνώμη. Και άλλα πόσα παραδείγματα να πούμε. Τώρα βλέπει, τον προστατεύουν τον καλό ποδοσφαιριστή. Ο Ράμος είχε σπάσει το χέρι του Σαλάχ. Ναι. Μειώνονται τέτοιου είδους μαρκαρίσματα. Δηλαδή γιατί υπάρχει το βαρ. Με την τάπα επάνω, μπαμ, να το φας τον αχύλο, σε πλακώνουν και εφημερίδες και τέτοια. Μα υπάρχει το βαρ. Ναι. Δρόμο. Οπότε είμαι υπέρ στην πασχετοποίηση του ποδοσφαίρου. Δηλαδή τον τραβάει τη φανέλα, όχι λέει είναι αντρικό. Όχι δεν είναι αντρικό, είναι άθλημα. Είναι αντρικό, όλα είναι αντρικά τα αθλήματα. Δηλαδή περνάω σε μια φιλοσοφία διαφορετική. Δηλαδή το μπάσκετ δεν είναι αντρικό. Κάτι γαϊδούρια 2-12. Πλακώνονται εκεί στις, το handball δεν είναι αντρικό. Με τις, το πόλο. Το πόλο πέφτει ξύλο δηλαδή. Αυτό δεν είναι μπασκετικό. Ναι. Αυτό είναι από το πόλο. Δηλαδή τι δεν είναι αντρικό. Το πόλο έχει τον παίκτη παραπάνω που αυτό λέμε. Αυτό το λένε αντρικό και τα λοιπά. Ξεχάστε το. Όλα είναι αντρικά τα αθλήματα. Αλλά η σωματική ακαιρεότητα ναι. παικτών. Και πάλι δεν είναι οι οποίοι για... παίρνουν εκατομμύρια. Ναι. Πρέπει... Οπότε είμαι υπέρ. Μπράβο. Καλά κάνει. Και για τη βελτίωση του. Εγώ θα κατεργούσα και το offside στο στημένο χτύπημα τη μπάλα όπως το corner. Όπως το αράω. Πλάγιο και κόρτερ θα βάλω μέσα και το στημένο. Δηλαδή το στημένο. Περίμενε το στημένο από οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου ή από τη μέση και κάτω. Από παντού. Από παντού. Οπότε τα επικίνδυνα είναι αυτό, κοντά. Με αυτό που λες, αναγκαστικά μία ομάδα που επιτίθεται θα δώσει πλάτος για να ανοίξει την άμυνα και θα δημιουργεί περισσότερο χώρο για να απειλήσει. Πλάτος, φάρδος, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω. Έκανε φάουλ έξω από την περιοχή και θα γίνει σέντρα, δεν έχει offside. Okay. Κοίταξε, δεν χρειάζεται φαντασία να το καταλάβει κανείς. Σκέψου τώρα ότι γίνεται ένα φάουλ από το κέντρο και πάνε δύο επιθετικοί, ο ένας στο ένα κόρνο και ο άλλος στο άλλο. Αυτομάτως η άμυνα ανοίγει. Γιατί να ανοίξει η κόκκινη άμυνα, αφού θα είναι στο κέντρο, στο κόρνερ. Πάμε πιάσουν τον άνθρωπο στο κόρνερ. Γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να του κάνει. Α την μπάλα ήσυχη, πάμε σε άλλα στη γραμμή του λόγου. Πάμε ρε σε άλλα θέματα, μην με εκνευρίζει. Άλλο. Εσύ εκνευρισμένο γενικά. Θα πάει δηλαδή στο κόρνερ και το μαρκάρει στο κόρνερ. Άμα είναι επεκταρά. Και τι θα σε κάνει από το κόρνερ. Τι μπορεί να σε κάνει, ό,τι θέλει. Γεια. Κάποτε στο φάουλ, ναι. στην εκτέλεση φάουλ, βάζανε το τείχος. Τώρα βάζουν και ένα παίκτη ξαπλώνει. Ναι. Προσπαθούν να μειώσουν τους τρόπους που θα απειληθεί ο αντίπαλος στον τερματοφύλακα. Πολλά περίεργα. Παρακάτω, ρε, τελείωνε. Συμφωνώ. Έχουμε δει πέναλτι με πάσα. Συμφωνώ. Πολλά που μοιάζουν περίεργα. Συμφωνώ, πάμε γρήγορα. Συμφωνώ. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το Πολυτεχνείο. Τι με νοιάζει εμένα για το Πολυτεχνείο. Όχι, για δύο λόγους. Έχει παλιώσει το έργο. Όχι, γιατί έχει παλιώσει. Είναι κάτι το οποίο. Ο ιστορικός του μέλλοντος μετά από 100 χρόνια, 50, 60, θα δει πιο. Πώς το λένε. Πιο λογικά τα όλα θέματα. Χωρίς συνέστημα. Δεν ξέρω. Άστο, όταν έχουμε πεθάνει εμείς. Παρακάτω. Αυτό που με ενοχλεί είναι το καπηλεύονται πάρα πολύ. Το καπηλεύτηκε εκεί. Η αριστερή το καπηλεύει, εδώ το καπηλεύτηκε η Μοσχολιού που είναι δεξιά. Από την Ξάνθη, μπαλί, από τα τρένα,
Μαρέα από τη Σπάρτη. Όλοι το εκμεταλλευτήκανε. Δεξιοί το εκμεταλλευτήκανε. Αριστεροί που πρώτοι, οι καπηλευτές. Όλοι. Τι εννοείς αριστεροί? Τι εννοώ αριστεροί? Το πήρε η αριστερά και το έκανε. Ποια αριστερά? Ή ποια αριστερά? Υπάρχει το κουκουέ. Υπάρχει... Όλοι ρε. Καταρχήν το, κουκουέ είχε απαγορεύσει να πάνε στο Πολυτεχνείο. Το ξέρω ρε. Ο Τζίμις ο Πανούς τα έλεγε. Όταν είχαμε βρεθεί με τον Αλέφαντο την Σκόρδου, ξέρεις, τη μέρη Σκόρδου. Ναι. Ποια είναι? Προχώρα να το πω. Πού έκανε εκπομπή η μέρη Σκόρδου? Ναι, λέει. Τι ήταν η μέρη Σκόρδου? Φούφ. Όχι, λες, ναι, τι έκανε. Τι εκπομπή έκανε? Φούφλε. Πες, δεν την ξέρω. Δεν την ξέρω, πες. Ό,τι πεις. Ό,τι πω. Ό,τι. Ο γιατρός πρέπει να λέμε. Ο γιατρός πρέπει να λέμε. Την ξέρεις, ναι, ποια ήταν, δεν την ξέρω. Ψηλή ξαθιά, καλά ομάδα. Ξαθιά ήταν. Ξαθιά. Άρα την ξέρεις. Όντως. Άρα την ξέρεις. Ξαθιά. Σε έπιασα να πω. Με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Ξεκινάς να πεις κάτι, φουλάρεις. Μόνο σου τραβάς το κεφάλι. Ήταν Νοέμβριος τότε. Αυτός τραγούδαγε εδώ πάνω. Μάλιστα. Ήταν στο χοτέλ επάνω του, Τσαρουχά το. Πώς το λένε το. Κατάλαβα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε το ξενοδοχείο. Δεν θυμάμαι. Ναι. Κοντά στην Αγία Δημητρίου πιο κάτω. Πιο κάτω από την Αγία Δημητρίου ήταν. Ένα σε μια γωνία. Ο Εθνικός Αστέρας είχε εκεί με τον Αλέφαντο. Ήρθε ο Μπούζος, έγραφε σε ένα περιοδικό εκεί. Παοξίδικο να πούμε. Να του κάνει συνέντευξη. Τι θα έγραφε, κάτσε ρε, περίμενα να σου πω. Ήταν ο Τζίμις ο Πανούσης με μαύρα ρούχα κτλ. Και η Μέρη Σκόρδου και καθίσε μόλις σε ένα τραπέζι. Κάτι τετράωρο. Μιλάμε ο σερβιτόρος, τα έπαιξε να πούμε. Γιατί? Τα έπαιξε, ήταν να σχολάσει και δεν έφευγε. Α, επειδή μείναν τα αργά. Έγινε σοου, εγώ άκουγα. Μείναν τα μήχρα αργά. Ρε αγόρι μου, άκουγα εγώ. Λέω καλή Νίκο αυτή, έλα ρε πώς σας αρέσουν αυτές οι αδύνατες να πούμε. Λέω γιατί ρε Νίκο, έλα να την πιάσει καμιά γρήπη, να τη χάσεις άμα την έχεις γκολ. Άχισε ο Αλέφαντο τα δικά του, τσιμάρασε εκεί τον τσιμπούσε τα μάγουλα τον Αλέφαντο και μας είπε αυτό το πράγμα που λες τώρα. 15 Νοεμβρίου, δεν θυμάμαι πότε ήταν Άρης Εθνικός Αστέρας. 4-2 είχε λήξει, είχε κερδίσει ο Άρης. Χαριστέα Ήβιτς 4-4-2 έπαιζε. Τέλος πάντων, είχε πει αυτό για τους Κουκουέ. Και εγώ είμαι από πολύ αριστερή οικογένεια. Άκρα αριστερός ο Τζιμάρας. Ορθόδοξο. Τζιμάρας Αλέφαντος και Γόγου. Την ξέρεις την Γόγου, την ηθοποιό που αυτοκτόνησε. Δεν την ξέρεις. Στο Λούνα Πάρκ που έπαιζε. Δεν μου έρχεται. Στα Εξάρχεια και όλοι μαζί. Με το κοντό του Μαλί. Πάμε, πάμε, δεν την ξέρεις. Πάμε παρακάτω. Το κοντό του Μαλί. Άστι το κοντό του Μαλί. Λέγε, τι θες τώρα να μου πεις. Εσύ ξεκίνησε. Ναι, ας το Πολυτεχνείο ήσυχο, το καπηλεύτηκαν, οικονομήσανε, οικονόμησες εσύ. Πώς το οικονομίζω, ρε. Δεν οικονόμησες. Παιδάκι μου. Με τις εκκλησίες οικονόμησες τίποτα? Όχι. Κάνα χωράφι εκεί πάνω στο Άγιο. Δεν θέλω. Τελείωσε, άσε, πάμε στα θέματα. Άμα οικονομήσω, να τους κάνουμε και καμιά βάντα. Άμα με οικονομήσουμε, τι να το κάνω εγώ το Πολυτεχνείο? Να βγει δαμανάκι που οικονόμησε, να πήγε το Πολυτεχνείο. Εγώ δεν οικονόμησα. Πάμε παρακάτω. Πάντως και πολλοί. Ναι. Δεν το καπηλεύτηκαν και αυτοί είναι προς τιμή τους. Αυτοί που δεν το καπηλεύτηκαν σκοτώθηκαν. Αυτοί που δεν το καπηλεύτηκαν. Και μετά με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η φασαρία που γίνεται. Αν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, πώς ήταν νεκροί? Όχι, μα κουράστηκα με αυτούς. Μπράβο. Φτάνει. Εντός ήταν μέσα, ήταν έξω. Εντός του Πολυτεχνείου δεν είχε νεκρό. Όλη η ουσία. Είχε απ' έξω. Ρε κόκκινο, όλη η ουσία ποια είναι? Ούτε αριστεροί ρίξανε, ούτε οι φοιτητές. Η CIA την έριξε. Λάθος. Ακούς σου λέγω τώρα. Ήτανε μια ανιδιοτελή. Δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Εσύ καταλαβαίνεις. Η εξέγερση ήταν το τυράκι, το. Πώς το λένε. Η σπίθα. Ποια σπίθα ήταν? Σπίθα. Το κερασάκι στην τούρτα. Τον φάγανε το. Πώς το λένε. Τους φάγανε γιατί θέλανε να εξορίξουν το πετρέλαιο εδώ στη Θάσο. Σταματήσανε στη Σούδα που ήταν να περάσουν από εδώ και να πάνε Ισραήλ και τέτοια να βομβαρδίσουν. Τέτοιες ιστορίες κάνανε. Πολλά έχουν. Λοιπόν, γι' αυτό τους φάγανε τώρα. Τους φάγανε επειδή κυνηγάγανε 10 κομμουνιστές και στι του νοιάζουν τους Αμερικάνους. Άστο. Δεν μας παίρνει να μιλήσουμε τι έγινε εκεί, δεν έγινε. Κονόμησες από το Πολυτεχνείο? Δεν κονόμησα. Δεν κονόμησες. Η οικογένειά σου κονόμησε? Φυσικά δεν κονόμησε. Η δικιά μου κονόμησε? Όχι. Όχι. Τελειώσαμε. Πάμε στα άλλα θέματα. Άλλο. Με την υπόθεση του διαιτή, τον οποίο πετάξανε την Μολότοφ και πήγε να γίνει παρανόμο του πυρός. Δεν τον κλαίω τον διαιτητή. Βλέπεις να βγαίνει άκρη? Όχι. Θα ξαναστείλουν καζάκι σε άλλο διαιτητή. Και μετά ξανά από δύο χρόνια θα ξαναστείλουν καζάκι. Μπορεί να πεθάνει και κανένας διαιτητής. Θεός φυλάξει. Μπορεί καμιά γυναίκα του, ξέρω εγώ, να την απαγάγουνε. Μπορεί σε αυτό το καθεστώς που ζεις, μπορεί να γίνει. Δεν μου φαίνεται παράξενο τίποτα, ούτε πρόκειται τίποτα να αλλάξει. Θα το φυλάξω τώρα κανένα μήνα αυτή τη. Πώς του λένε αυτούς τους αστυνομικούς της αθλητικής βίας, Κλάιμαϊ. Όχι, αντιτροποκρατική. Αντιτροποκρατική. Τρίχες. Δεν ξέρει γιατί το λέω. Έλα ρε, τελείω. Θα πάω τώρα, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Έδωσε την τρίχα. Κάτσε. Είμαι εγώ διαιτητής. Ναι. Αλφα εθνικής. Σημαίνει έχω μπάρμπα. Αλλιώς δεν. Περίμενε. Άρα έχω μπάρμπα. Αλλιώς δεν γίνεται. Άρα έχω μπάρμπα. Άρα εγώ είμαι στο σύστημα. Μάλιστα.
Μπαίνω και βλέπω, δεν είναι ένας τώρα στο κόλπο, είναι δύο-τρεις. Και πάω να έλεγξω και να κάνω. Άρα μπαίνω να πούμε στη νύχτα σε τρεις συμμορίες διαφορετικές. Το Λάκκο των Λεωνών. Ναι, πάω να κάνω, ξέρω εγώ τώρα, εγώ τον Μπράβο. Είμαι εγώ Μπράβο, θα πούμε, γιατί έτσι θεωρώ το διαιτητή. Είμαι Μπράβο μέσα στη νύχτα. Αλλά η νύχτα, ξέρω εγώ, δεν έχει κατασταλάξει. Δεν έχει έναν. Είναι οι Αλβανοί, είναι οι Γεωργιανοί, είναι οι Αιγύπτιοι, είναι οι Ρωμά, είναι οι Έλληνες, είναι οι Μπάτσι, ποιοι ελέγχουν. Είναι τρεις-τέσσερις. Είναι όλοι μαζί. Άρα όταν κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, παίρνω και το ρίσκο. Εγώ δεν παίρνω το ρίσκο όταν πιάνω το μικρόφωνο να με φάνε λάκανο. Το παίρνω το ρίσκο. Αν μου τεινάξουν εμένα το σπίτι στον αέρα, δεν θα με λυπηθεί κανείς. Εγώ για το λυπηθώ τώρα. Τα θέλει ο οργανισμός μου. Αν ήταν να κάνω τον πολιτή σε εταιρεία, κονόμαγα και εκεί, ήμουν ήσυχος κτλ. Το τράβω και ο οργανισμός μου δηλαδή τη φασαρία. Άρα και το διαιτητή, να πούμε, ο οργανισμός την τράβω για τη φασαρία. Γιατί είναι ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες και είναι πολλές οι πέτρες. Κάποια πέτρα θα του έρθει στο κεφάλι. Οπότε είναι πιο δύσκολο τώρα να είσαι διαιτητής από το να είσαι, ξέρω εγώ, να ελέγχει ο Βαρδινογιάννης ή ο Κόκαλης. Που είναι ένας. Είναι ένας. Άμα είναι ένας, πας στον έναν, κονομάς, να πούμε, από τον έναν, μπορεί κάποιος άλλος, ξέρω εγώ, να στοιχώσει. Όπως τότε με τον Μπάκα. Ήταν ο Βαρδινογιάννης και του την έχω σε άλλος από κάτω. Λοιπόν, ο Φίλιππος, ο Μπάκας. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Τάξη το κατεβάζει. Τώρα δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Όταν τη νύχτα την ελέγχει ένας, για παράδειγμα, ξέρεις τα κατατόπια ποιοι είναι, οι γορίλες τα βρίσκουν μεταξύ τους. Όλα τρεις συμμορίες, γι' αυτό μπαμπα μπουμπα, όταν πέθανε ο σκορεμένος, βαράγανε μπαμπα μπουμπα κάνα χρόνο. Τώρα κάπως ηρεμήσανε, τα μοιράσανε φαίνεται. Ούτε με ενδιαφέρει, δεν πολύ ξενυχτάω και όταν πάω σε ήσυχα μέρη εγώ. Το κεφάλι μου δεν θέλω μπαμπα μπουμπα φασαρίες και μπουζούκια. Εσύ κάνεις φασαρία όλη τη μέρα. Δεν θέλω ρε κόκκινο, όλη μέρα η ζωή μια φασαρία και το βράδυ φασαρία να έχω. Πάω ήσυχα κάπου σε ένα κολόμπαρο, κρύβομαι. Εντάξει, άλλο λέει. Όχι, ξέρει το λέω. Ναι. Δεν ξέρω αν είπε στην αντίληψή σου, έδωσε ένδειξη ο Κομίνης. Τον είδα την Κομίνη. Θα σου πω γιατί. Όχι, γιατί. Έδειξε σέντρα. Συνήθως το. Και μετά. Όχι. Καταρχήν χρέος τον επόπτη. Καταρχήν δεν βάζεις. Ένα-ένα. Χρέος τον επόπτη. Περίμενε. Εγώ αν ήμουνα. Να τελειώσω. Πώς παλιά ρε οι χωροφύλακες. Χρέωσε. Άκουρε, περίμενε. Δεν με αφήνεις. Παλιά οι αγροφύλακες και οι χωροφύλακες δεν παντρευόσανται. Γιατί. Γιατί ήταν. Δεν τους απαγορεύονταν να παντρευτείς. Δεν το ξέρεις. Δεκαετία 30, 40, 50, αγροφύλακας, χωροφύλακας, δεν ξέρω αν ήταν και οι αξιωματικοί, απαγορευόταν. Ανήκε στο λαό, ανήκε με συγχωρείς στο κράτος. Απαγορευόταν να παντρευτείς. Όπως οι παπάδες κάποτε που ήταν που απαγορευόταν. Δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Αν θέλει γίνεται άγαμος, θα θέλει γίνεται. Γίνεται άγαμος. Άμα γίνεται, γίνεται. Και ό,τι θέλει γίνεται. Λοιπόν, άκουγα τώρα. Και γιατί με σταματάς τώρα. Εσύ με διακόψες, αλλά συνέχεια. Τι έλεγα τώρα και με διακόψες. Χωροφύλακες. Χωροφύλακες. Τι έλεγε για τους χωροφύλακες. Πάμε σε διάλειμμα να το δώσω δύο χαστούκια να επανέλθω. Μα με αποσυντονίζει τη σκέψη. Μόνο σου μιλάς, εγώ σε αποσυντονίζω. Μα με βλέπεις και με αποσυντονίζει τη σκέψη. Επειδή σε βλέπω. Για γράψτε τι έλεγα για να θυμηθώ. Εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίνης, σας αδελφών 101 και Mark Botcher η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ για εσάς οι οποίοι θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer, πάτε εκεί. Λέτε κόκκινος και έχετε έκπτωση 20% στα κλειδιά immobilizer. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολη 95,5 στο inbox του σταθμού ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής. Το θυμήθηκες τώρα? Όχι. Γενικότερα. Ναι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δήλωση που είχε κάνει ο Κομίνης μετά το τέλος του αγώνα. Έχω έγκυο γυναίκα. Ναι. Και αποσύρωμα από το χώρο διαιτησίας. Άκουδο. Μισό λεπτό. Και συνέχισε για άλλα δύο χρόνια να διαιτητεύει. Άκουδο. Όταν λοιπόν είσαι ανάμεσα σε δύο βουβάλια, ελέφαντες, τέραδα. Τα οποία νιώθεις ότι σε απειλούνε. Ξέρεις που θα πας, με ποιον? Όχι, μισό λεπτό. Με ποιον θα πας? Όταν λοιπόν αισθάνεσαι τόσο φόβο όσο ναι. δηλώνεις. Ναι. Και έχεις μια σύζυγο σε ενδιαφέρουσα και όλα αυτά τα δέχομαι. Και λες, αποσύρωμαι και συνεχίζεις. Να σε ελπιθώ γιατί. Εγώ μόλις έκανε παιδί ένας διαιτητής, θα τον έδιωχνα. Για να μην μπορούν να τον απειλήσουν. Ναι, γιατί το αλλιώς φοβάσαι άμα έχεις παιδί ή είναι έγκυος η γυναίκα σου. Και αλλιώς φοβάσαι όταν δεν έχεις παιδί. Εγώ που δεν φοβάμαι τώρα, φαντάσου όταν δεν είχα παιδί, πόσο δεν φοβόμουν. Δεν το ξέρω. Τώρα έχω και πολλούς λόγους να φοβάμαι. Για μένα, για άλλον.
Λογικό. Φυσικά μην φοβηθώ για μένα. Φοβάμαι μήπως πάθω κάτι και δεν μπορώ να τον ταΐσω τον άλλο. Λογικό. Κατάλαβες, αν δεν είχα, θα ήμουν χειρότερος. Είστε τυχεροί που έχω παιδί. Είμαστε. Όλοι. Και μην γελάς. Πόσο χειρότερος θα είσαι. Πόσο χειρότερος είμαι. Είμαι πολύ χειρότερος. Όχι. Μάλιστα. Λες εσύ. Ο Κομίνης ήταν ανάμεσα σε δύο βουβάλια. Σε ένα κοντό βουβάλι και σε ένα πιο επικίνδυνο βουβάλι. Διάλεξε και σου λέει, αν είναι να την πάθει η γυναίκα μου που είναι έγκυος ή το παιδί μου, δεν θα την πάθω από αυτόν εδώ, την πάθω από τον άλλο. Και πήγε με τον άλλο. Τώρα, αν αναλύσουμε ξανά τη φάση, ξανά τα ίδια δεν θα λέω. Το golden offside. Γιατί ο Μαουρίσιο συμμετέχει στη φάση, αφού το ξεθάψατε αυτό το πράγμα. Το βγάλαν συνέντευξη γι' αυτό. Δεν ξέρω, εγώ δεν αλλάζω την άποψή μου. Το golden offside. Πάει ο Μαουρίσιο και συμμετέχει στη φάση. Εγώ λέω ότι από τη στιγμή δεν υπάρχει. Βάρ δεν μπορούμε να είναι σίγουροι. Γιατί μάτια δεν έχει. Τι βάρ θα είσαι. Λέω, δεν υπάρχει. Πάει ρε παιδί μου, συμμετέχει στη φάση. Τελείωσε. Γιατί με το βάρ είδαμε πραγματάκια τα οποία πραγματικά. Από εκεί και πέρα ποιο φοβάσαι. Αν φοβάσαι, μην πάει. Ποιο θα σε κάψει τα μάξι, ποιο θα σε δίρει, ποιο θα κυνηγήσει τη γυναίκα σου, ποιο θα απαγάγει το παιδί σου. Εκεί τα βάζει κάτω και λε. Παίρνει ένα ρίσκο. Καλησπέρα, δεν κλαίω κανένα διαιτητή. Ούτε εγώ. Λοιπόν, δεν πάνε με αξιοκρατία να πάρουν θέσεις διαιτητής τη Super League. Τελείωσε. Καλησπέρα, όλοι έχουν το μέσον. Καλή, κακή, ξέρω εγώ κτλ. Γιατί ανάμεσα σε 100 καλούς διαιτητές θα διαλέξουν, ξέρω εγώ, 20. Οι 20 που θα πάνε έχουν όλοι μέσον. Δες στο δημόσιο, πας με τον ΑΣΕΠ και μπαίνεις χωρίς μέσον, μπαίνεις. Δεν θες τώρα. Με τον ΑΣΕΠ μπαίνεις. Γράφεις κτλ. Ναι. Ενώ διαιτητής πρέπει να έχει σίγουρα μέσον. Τελειώσαμε με αυτό. Δεν κλαίμε κανένα διαιτητή. Καλησπέρα, τσακάλια. Ναι. 50 χρόνια από το μεγαλύτερο ψέμα που ζήσαμε. Ρίξαν τη χούντα για να δώσουν την Κύπρο στους Τούρκους. Καληνύχτα, Ελλάδα. Κάτι δεν θυμάσαι καλά. Ή δεν έχεις μάθει καλά, ή δεν το γνωρίζεις. Η χούντα ήταν αυτή η οποία αποφάσισε να πάρει τη μεραρχία από τη Βόρεια Κύπρο. Και βρήκαν οι άλλοι μπόσκοτες. Ναι, του αλουνού, ρε, το Παπαδόπουλο το ρίξαν, βάλαν τον άλλον. Αυτό σου λέει. Αυτό σου εξηγεί. Δεν είπα όχι. Ένα χρόνο ήταν ο άλλος, θα πούμε. Δεν είπα όχι. Αυτό είπε ότι. Όλοι ήταν πράκτορες CIA όμως. Και ο Ιωαννίδης. Γιατί να κάτσω τώρα εγώ να γιορτάζω κάτι το οποίο αποφάσισε για μένα ένα άλλο κράτος μεγάλο δυνατό. Η CIA και οι Αμερικάνοι πρόξενοι. Για ποιο λόγο εγώ να κάτσω να κάνω γιορτή. Για ποιο λόγο εγώ να κάτσω να καίω αμάξια τώρα και βιτρίνες και να λέω αστυνομία μην κατεβαίνετε κτλ. Δηλαδή τι γιορτή είναι που μου λέει άλλος πρόσεξε μην κατέβεις στο κέντρο και κλείστε τα μαγαζιά σας. Αυτό δεν είναι γιορτή. Αυτό είναι κηδεία. Άρα δεν γιορτάζετε τίποτα. Ράπη, η οικογένεια Πανού στην πολιτεία έμενε, είναι από τις πλουσιότερες στην Αθήνα. Μάλιστα, έμενε πολύ κοντά στο σπίτι του Ταλάρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν φατσάρα, λέει ο Έριξον. Εγώ ήταν μια καφετέρια που λεγόταν Μαρονίτα στα Εξάρχεια, αρχές δεκαετίας 90 που πήγαινα και έβλεπα τον Αλέφατο, πριν πλακώσουν οι Τούρκοι και οι ξένοι εκεί πέρα. Γιατί μετά πήγαν αλούνα, αυτοί μετά πήγαν στο Πανελλήνιο. Και ερχόταν εκεί, ήταν, βλέπα και την Κατερίνα Γόγου και τον Αλέφατο. Και γινόταν γέλιο. Λοιπόν, μια μικροπλατεία, μην νομίζει τίποτα τα Εξάρχεια. Μια, τεράστια περιοχή όμως. Μια περιοχή, μια κουτσουλιά είναι μπροστά στα τεράστια περιοχή. Εκεί είναι πλατεία του, σου λέω, των Εξαρχείων. Ναι. Όχι στη Θάσο, Ραπηχουντική, έφερε εταιρεία από το Ισραήλ το θερμαϊκό, ο οποίος έχει τόσο φυσικό αέριο που ξεχρεώνει η Ελλάδα τρεις φορές. Φίλε μου, η Ελλάδα έχει τόσο φυσικό αέριο στο χωριό του Ραπτόπουλου. Την επανομή. Κάνει βάζει το δάχτυλο και βγαίνει φυσικό αέριο. Ναι, άμα κάνω στο χτύμα γιώτρες. Αν βάλει το δάχτυλο, θα κάνω σαν τον Κωνσταντάρα. Ντούπου, ντούπου. Άστο, φίλε. Ναι. Και δεν ψάχνουν εκεί. Και δεν ψάχνουν εκεί. Τι να κάνω τώρα εγώ. Πάω μαλώσω εγώ με συγχωρείς. Πάω τσακωθώ με τους συμμάχους μας. Θα έρθει εδώ με την Κάντιλακ ο Αμερικάνος πρόξενος. Τι είναι, ξέρω εγώ. Κάντιλακ. Θα έρθει εδώ έξω από το Μετρόπολης και να αρχίσει να φωνάζει με το κλάξον. Κωστάκι! Πάεσαι, ρε φίλε. Δεν ξέρω πόσοι και αν σκοτώθηκαν άνθρωποι. Αυτό που έχει αποδείξει η ιστορία 50 χρόνια τώρα είναι ότι η εχθρή της πατρίδας ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και όχι έξω από αυτό. Έλα τώρα, πόσοι σκοτώθηκαν άνθρωποι στα πέρυσι στο Στραφοσόβαρά μιλάς. 20 τόσα άτομα σκοτώθηκαν. Τι λες τώρα. Επίσημα. Επίσημα, επίσημα. Είχαμε νεκρούς παιδιά, είχαμε νεκρούς πώς δεν είχαμε. Τι λες τώρα. Ρωτήστε τη γενιά του Πολυτεχνείου και της Επανάστασης γιατί κάθεσαν την Ελλαδίζα τη χρέα όσων αφού κάνανε επανάσταση για καλύτερες μέρες. Αλλά τον είπαν να κλάσει και αυτό σχέστηκε. Εντάξει, είχαμε καλύτερες μέρες. Άκου φίλε μου, επί Καραμαλή και ακόμη περισσότερο επί Πανδρέου είχαμε καλύτερες μέρες. Είχαμε. Μετά ήρθε ο Σιμίτης, ήρθε και ο Κώστας ο Καραμαλής και η Ελλάδα επτόκευσε. Πάμε παρακάτω. Άσε την πολιτική κουβέντα τώρα. Πάρε κάτι πιο ελαφρύ να μου.
ελαφρολαϊκό. Πάμε σε κάτι πιο ελαφρολαϊκό. Πάμε σε ελαφρολαϊκά τώρα. Αλλά με τη χούντα και τους ποδοσφαιρικό. Εντάξει, πες. Ακούγεται και γράφεται. Ναι. Ότι ο κύριος Μαρινάκης, καιρό να τον έχει εδώ. Γιατί άμα δεν τον έχει καιρό, θες τι θα πάθεις δηλαδή. Θα γιατί ταΐζει πάρα πολύ στις οικογένειες. Γι' αυτό. Εμάς μας ταΐζει. Όχι. Άρα δεν μας νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει να ζουν αυτοί που μας ταΐζουν. Οι άλλοι, αν τους έχει καιρούς ο Θεός, δεν τους έχει καιρούς, δεν μας νοιάζει. Γιατί να με νοιάξει ρε κάποιον να τον έχει καιρό ο Θεός, άμα δεν με ταΐζει εμένα. Άκουλουγιάς. Ή δεν είναι φίλος μου. Άκουλουγιάς. Γιατί να με νοιάξει. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βρίζουν το Σαββίδι. Πώς? Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βρίζουν το Σαββίδι. Γιατί δεν τον βρίσουν? Γιατί είναι μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Γιατί και με αυτό τι? Δεν το γουστάρουν. Πού θες να καταλήξεις? Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ο Θεός να τον έχει καλά γιατί δίνει δουλειά και ψωμί σε χιλιάδες οικογένειες. Και αυτές οι χιλιάδες οικογένειες να προσεύχονται να είναι καλά. Εμένα τι με νοιάζει εμένα αν θα πάθει κάτι ο ένας και ο άλλος δηλαδή. Εμένα με νοιάζει να πει. Η οικονομία της πόλης γενικότερα είναι όμως συμβασμένη μεταξύ πολλών. Τελείωνε ρε κόκκινε, εντάξει, το είπαμε αυτό. Τώρα μην μας πει τον αλτρουιστή μεσημεριάτη. Είμαι, δεν τον κάνω. Λέω λοιπόν. Αυτά ότι... τα καιρό να τον έχει ο Θεός, αυτά τα ωραία, άστα τα χριστιανικά. Λέω λοιπόν ότι ενδιαφέρεται για να πάρει τη Ρίο Άβε. Τι θα πάρει λέει? Να πάρει τη Ρίο Άβε. Σαπούνι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Η Ρίο Άβε είναι ομάδα της Πορτογαλίας. Α, ναι, η Ρίο Άβε, την ομάδα λες. Ναι, νόμιζα εταιρεία ήταν. Ναι. Και κάτι είδα γραμμένα. Δεν είναι και πολύ μεγάλη ομάδα η Ρίο Άβε. Μισόλεπτο. Ότι θα βάλει 10 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να, να εξηγιάνει την ομάδα οικονομικά και πάει λέγοντα. Ποια ομάδα? Τη Ρίο Άβε. Ωραία. Έχει τον Ολυμπιακό. Αφού δεν θέλετε εσείς μισό. Αφού δεν θέλετε εσείς τον Ηρακλή να σας κάνει παράρτημα, πάει στη Ρίο Άβε. Άλλο θέλω. Αυτό λέγει. Έχει τον Ολυμπιακό. Τον έχει. Έχει την Νότιχαμ. Την έχει. Θέλει να πάρει και την. Και θα το βάλω εγώ και χαγιά στα από αυτά που θα πάρει ο άνθρωπος. Υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες που έχουν περισσότερες από μία ομάδες. Φυσικά. Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει. Όχι. Γιατί? Γιατί? Καπιταλισμό έχουμε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχουν. Άμα έχω εγώ λεφτά, παίρνω στα μαγαζιά, ανοίγω. Ανοίγω τα δέλα. Άλλο. Τι άλλο? Το ποδόσφαιρο έχει κάποιους κανόνες. Coca-Cola και Pepsi Cola δεν είναι. Αλληλένδετα αυτά. Το ποδόσφαιρο έχει κάποιους κανόνες. Τι κανόνες? Υπάρχει το ενεργειακό ποδόσφαιρο που έχει τη Salzburg. Ναι. Και έχει τη Λειψία. Ωραία, και λοιπόν. Δεν μπορεί να παίξουν μεταξύ σε αυτές τις δύο ομάδες. Ναι. Πρέπει. Γιατί? Γιατί έχουν τον ίδιο μεγάλο μέτοχο. Τι έγινε? Εσύ το βλέπεις φέρα. Ο Πατατούδης έχει τρεις ομάδες εδώ. Είναι σωστό. Γιατί να μην είναι? Άμα έχει λεφτά, για ποιο λόγο να μην είναι? Παίζει μια ομάδα με την άλλη. Πού το κακό δηλαδή? Για να στήσει το μάτς. Εδώ τα στήνουν και χωρίς να είναι ιδιωτή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην είναι δηλαδή. Το θεωρώ λογικό. Πολύ. Σε άλλη χώρα η μία, σε άλλη χώρα η άλλη. Μπορεί να παίξουν και μεταξύ τους στην Ευρώπη. Ακριβώς. Και τι έχει? Δεν μπορεί να παίξουν μεταξύ στην Ευρώπη. Υπάρχει κανονισμός. Υπάρχει. Κανονισμός. Για μην παίζουν, ή μία ομάδα. Άρα εφόσον υπάρχει κανονισμός και λέει όχι οι δύο ομάδες μεταξύ τους, γιατί αφήνουν να παίρνουν πάνω από μία ομάδα οι ιδιοκτήτες? Δηλαδή, για... σκέψτε να παδώσει του Ολυμπιακού. Λες τώρα ο πρόεδρος λεφτά έχει. Τώρα έκανε μια επένδυση 3,2 δις στα πλοία τα LNG. Θα μεγαλώσει η περιουσία του, θα έχει γιγαντωθεί περισσότερο. Δηλαδή, ο Πάκ που σε στυλετικό του άνθρωπο στην Καβάλα, τι έγινε δηλαδή? Θα ανέβει η Καβάλα. Άλλο αυτό. Πώς άλλο αυτό, τι έγινε δηλαδή? Κακό είναι. Γιατί? Δεν είναι. Όχι. Γιατί να είναι? Αύριο μπορεί να πάει ο Υπουργιατόπουλος να πιει καφέ με τον Τσιτσόπουλο το γιο. Τι δράμα, κακό είναι? Ή ο γιος του Μαρινάκη να πιει καφέ στη Λάρισα, κακό είναι? Το ότι κάποιοι λέγανε πόσο καιρό ότι είχε σχέσεις και υπήρχε παραπάνω από φιλική σχέση του Καρυπίδη με τον Μαρινάκη ενοχλούσε? Όχι. Το ότι κάποιοι λένε ότι έχει σχέση με τον Μελισανίδη ενοχλούσε? Ενοχλεί. Όχι. Το ότι κάποιοι λέγανε ότι ο Πάουκ είχε καλές σχέσεις με τον Κόκαλη λόγω Γκαγκάτση ενοχλούσε? Όχι. Έχεις κανένα Πάουξή να στεναχωριέται? Δύο κύπελα πήρε. Πανηγυρίζαν, το γράψαν στο τύριο. Γιατί να το. Γιατί Βενιζέλη ήταν απάνω, για ποιο λόγο? Τι έπαθε ο Πάουξ δηλαδή που ήταν καλά με τον Κόκαλη? Έγινε Ηρακλής δηλαδή και Άρης? Για ποιο λόγο? Δηλαδή αυτό είναι. Τι έπαθε δηλαδή? Κανονικό πρωτάθλημα. Ο Γκαγκάσης δεν είχε την ΕΠΟ και έπαιρνε ο Ολυμπιακός και τα ψύχλω. Τι έπαθε ο Πάουξ? Άρα... Ζημιωμένος βγήκε ο Πάουξ δηλαδή. Άρα αυτό είναι κανονικό πρωτάθλημα. Ό,τι γουστάρεις είναι. Αφού δεν φωνάζει κανένας, δεν σε πειράζει. Φωνάζω εγώ. Ποιος ακούει εσένα? Φωνάζεις. Και λέω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Ωραία. Δεν πρέπει να υπάρχει. Κάντε τους ντάιση από το μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5. Θα τους κάνω ντά. Κάντε. Πάνε έξω από το Καραϊσκάκι.
βγάλει ένα πλακάτ και πες διαμαρτύρομαι εντόμως. Πας σε θέματα, αυτά είναι σοβαρά θέματα. Εσύ δεν είχες πει. Τι? Ότι οι φίλοι του Μαρινάκη στα Βόρεια Προάστια σου είπανε ότι θα τους κάνει πρώτη και θα ασχοληθεί με την Νότιχαμ και όχι με τον Ολυμπιακό. Δεν τον είδε ιδιαίτερα θερμό, έτσι μου είπαν. Μπράβο. Και ότι στεναχωριούνται και θα πρέπει να στεναχωριούνται για αυτό το πράγμα. Αν πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα στεναχωριούνται. Αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, ούτως ή άλλως πάλι θα στεναχωριούνται. Οπότε, άμα είναι να στεναχωρηθούν, θα στεναχωρηθούν. Άμα είναι να χαρούν, να χαρούν. Η συμμετοχή του Μαρινάκη με την Νότιχαμ δεν παίζει κανένα ρόλο. Ίσα-ίσα χαίρονται κιόλας και γράφουν και στα ρεπορτάζ τι έκανε η Νότιχαμ. Άμα ακούς τον Αβραμίδη στο ΑΡΤ και τους άλλους ρεπόρτερ, λέει τι έκανε η Νότιχαμ, ο πρόεδρος, μπράβο, νίκησε κτλ. Το κατάλαβες. Γίνανε οι Ολυμπιακοί Νότιχαμ. Εσύ δεν βλέπεις το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που ασχολούνται με την Νότιχαμ. Και άμα κερδίζει η Νότιχαμ στο Μέγκαρ, γίνεται χαμός. Και στο Φως και τα λοιπά που γράφουν. Και στα site και τα λοιπά, ότι η ομάδα του Προέδρου και τα λοιπά. Είδες κανένα να βρει το Μαρινάκι. Μα τα site και τα κανάλια. Αν δεν πάρει το. Τα site και τα κανάλια είναι του Προέδρου. Και όλα τα site και τα κανάλια κάπου ανήκουν. Τι να κάνουμε. Η δημοσιογραφία αυτή είναι. Ο Λάτσης μια φορά το είχε πει σε έναν. Το ανέβασε και στο Facebook. Τι δουλειά κάνει, λέει δημοσιογράφος. Κάνει τίποτα καλύτερο δεν μπορούσε να κάνει. Και το έλεγε τότε, όπου η δημοσιογραφία είχε μια τάση μαχητικότητα. Είχε πένες μαχητικές, είχε δημοσιογράφους που τους κυνηγούσαν, είχε δημοσιογράφους που τους στέλνανε εξορία επί χούντας, είχε δημοσιογράφους που τους δέρνανε. Τώρα δεν έχει κανένα να τον πλακώσουν, δεν κάναμε δημοσιογράφο τον πλακώνουν. Τι καιρό έχει να γίνει. Γιατί να τον πλακώσουν. Είμαι εγώ σε ένα κανάλι και με λέει ο πρόεδρος, πες αυτό. Το λέω. Είμαι σε άλλο κανάλι. Ο άλλος, μην βγει ρε κόκκινε, γκάγκουχ, με τα χρωμοτσίγαρα να πούμε. Για ποιο λόγο να σε χτυπήσουν. Αφού όλοι είναι yes men, γιατί σε βαρέσουν. Δηλαδή αυτό αποδέχεσαι. Να έχει δηλαδή κάποιο όσε ομάδε θέλει. Όσε ομάδε θέλει, όσα μέσα θέλει και ό,τι θέλει ας έχει. Άμα είσαι μάγκα, πάνε εσύ και κάνει το αντίθετο. Τι του κολλά αυτού. Δεν του κολλάω, ρε. Του κολλά. Αυτοί είναι ικανοί. Αυτοί δεν κάθεσαι και εσένα δύο ώρε στο κίνο να πιάσουν να πούμε τα νούμερα. Αυτοί δουλεύουν. Σιγά μην παχύνω κιόλα. Κάθεσαι δύο ώρε με το τσιγάρο, με τον αγκώνα μαύρο, παφ, που, παφ, που, τα τσιγάρα. Ο άλλο είναι επιχειρηματία. Επιχειρηματία, το μυαλό του συνέχεια δουλεύει. Δουλεύει. Παίρνει αποφάσεις, παίρνει δύσκολες αποφάσεις. Πάει, τρέχει 2 χιλιόμετρα τζόκινγκ για να, την ώρα που να του έρθει καλή. Αυτή τι, σαν και εσένα στο κίνο απ' έξω. Όχι, σαν και εσένα. Ρε αγόρι μου, αυτοί εδώ παίρνουν ομάδες, παίρνουν εταιρείες, κάνουν ράν, δουλεύουν. Φυσικά. Ρισκάρουν, δουλεύουν, γι' αυτό είναι και εκεί που είναι. Φυσικά. Δεν κάνω σε καφενείο 8 ώρες με το καλαμάκι γύρω-γύρω να κάνουν κρου-κρου το μπάγο. Έχει δει κανένα επιχειρηματία από το καφενείο. Κανένα επιχειρηματία δεν θα σε κάνει ένα καφενείο. Κανένα επιχειρηματία δεν σπαταλάει το χρόνο του. Κανένα επιχειρηματία δεν είδα να καργεντίζεται. Κανένα. Δεν είδα κανέναν. Λογικό είναι. Μόνο τον Γιανακόπουλο είδα. Το Γιανακόπουλο. Ο οποίος κάνει τα TikTok και τα λοιπά και πάλι δουλεύει. 12 ώρες τη μέρα. Το άλλαξε το έργο. Δεν ξέρω. Σταμάτησε να κάνει. Σταμάτησε. Του επιχειρηματίε θα του σέβεσαι. Είδε να υπάρχει έλλειψη. Γιατί κάνουν κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει εσύ και εγώ. Είδε να υπάρχει έλλειψη σεβασμού. Ναι, δηλαδή. Έλα μωρέ, τι έγινε, έκλεψε και εσύ και κάνει επιχείρηση, μπορείς. Το ακούω αυτό σήμερα. Μίλησε για κάτι τέτοιο. Τι απαξίωσε. Άκου λίγο. Απά σε 10 καφενεία τρόπο, τεμπέληδες, έχουν να δουλέψουν 8 μήνες, επειδή δεν πάνε να δουλέψουν, όχι δεν έχει δουλειά. Θα βρίζουν τον Κόκαλη, θα βρίζουν το Μαρινάκι, θα βρίζουν το Σαββίδι και τα λοιπά, θα βρίζουν το Μυτιλινίο, θα τους βρίζουν. Ξέρεις γιατί τους βρίζετε. Γιατί τους ζηλεύετε. Ο Μυτιλινέος λέει, άκου λίγο. Λέει, α, τον κουβάλα το Μυτιλινέο, πήρε το έργο, λέει, πώς το λένε. Πήρε εδώ το έργο, πώς το αυτό το flat float, αυτός δεν το πήρε. Fly over. Για να το πάρει, δεν έκανε μάχη με άλλο επιχειρηματία. Δεν μπούκανε εδώ στο Δήμο, δεν έκανε στρατηγική. Δεν πήρε τηλέφωνα, δεν σπατάλησε χρόνο κτλ. Τι κάθεσε στο κύριο να παίζει 2 ώρες σαν και εσένα. Δούλεψε. Και είναι 70 χρόνων. Αυτό σου λένε τόση ώρα. Ποιος είπε όχι. Ποιος είπε όχι. Με ενοχλούν άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Να μα ενοχλούν, κόκκινε. Να σε ενοχλούν. Εμένα δεν με ενοχλούν. Όταν βλέπω έναν επιχειρηματία. Τι κάνει. Ο οποίος. Ναι, τι έκανε. Παίρνει χρήμα και κάνει επιχειρήσεις. Όχι με δικά του λεφτά, με ίδια κεφάλαια. Αλλά με λεφτά τα δικά μας, του ελληνικού κράτους. Μάγκα, εσύ και στα παίρνει. Μπορεί να το κάνει εσύ αυτό. Εσύ δεν παρακλέψει τσίκλα από περίπτερο. Μάγκα είναι. Πάνε κάτω κι εσύ, μπορεί. Δημόσιες σχέσεις. Το θεωρείς μαγιά αυτό. Βέβαια είναι μαγιά, τι είναι. Φυσικά και είναι μαγιά. Τι είναι. Μπορεί να το κάνεις εσύ κι εγώ. Στο κοινάδικο που πας και παίζεις το κίνο.
Αυτό στις δύο ώρες που παίζεις εσύ κίνο, εκεί την ώρα, κάτσε να σου μάθω γράμματα. Ρε. Εκεί την ώρα αυτός, το μυαλό του δουλεύει, παίρνει τηλέφωνα, ρισκάρει, γορίλες το φυλάνε. Έχει άδει τη γυναίκα του δύο μήνες, στα γραφεία μέσα, τον απειλούνε, τον κάνουνε, συμμαχίες κάνει. Ποιος τον απειλεί? Πολύ Γιάνν Κονδράκο έβλεπες εσύ. Ποιος τον απειλεί? Ξέρω, δεν τον απειλούνε. Αντίπαλοι. Αυτό. Αυτοί ναι. Μεταξύ τους τα βρίσκουν. Ρε, καταλαβαίνω. Ο μόνος λόγος που μαλώνει είναι η μοιρασιά. Ναι. Αυτό σου λένε. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Τέλος πάντων, τεμπελχανάδες σαν και εσένα να δουλεύεις δύο ώρες τη μέρα και να παίζεις τρεις ώρες κοινό δεν είναι αυτή. Οπότε. Πειράξεις. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Έχεις τίποτα άλλο. Έχεις τίποτα άλλο. Δηλαδή λες, μπορεί να παίρνει κανείς όσο να θέλει. Ό,τι γουστάρει κάνει, μα μπορεί. ΕΣΠΑ παίρνει, δημόσιες σχέσεις κάνει, ανταλλαγές. Πώς το λένε. Κάνει, ό,τι γουστάρεις κάνει. Εσύ αν ήσουν δεν θα ήθελες Κόκκινη να έχεις τέσσερις διαφορετικές ομάδες σε διαφορετικές χώρες. Εγώ λέω αυτό το οποίο με ενοχλεί και θεωρώ ότι τι είναι. Τι να κάνει, αυτό δεν πετυχαίνει εκείνο στο προποτζήτη. Είναι μη ηθικό. Λέω ότι είναι μη ηθικό. Τίποτα στον καπιταλισμό δεν είναι ηθικό. Παρακαλούμε να έρθουν και ελιές και δεν έρχονται βέβαια. Θα γίνουν και επιχειρηματίες. Τι παρακαλάτε? Να έρθουν και ελιές και δεν έρχονται. Πόσα τους δίνεις? Τι. Πόσο... Άμα παίρνεις. Ρε, άμα παίρνει άλλο στη δομή 650 ευρώ το μήνα. Στη δομή. Άντε ψάξε βράδυ να πάει να δουλέψει. Στη δομή παίρνει 6-7 εκατοστάρια το μήνα. Πώς θα δουλέψει? Δηλαδή αυτός ο οποίος έρχεται, καταγράφεται και παίρνει σε μια δομή, παίρνει και μισθό. Δεν παίρνει μισθό, τι παίρνει? Σαν και εσένα και σαν και εμένα, ηλίθιε. Δεν το ήξερα. Α, δεν το ήξερες. Εμάθε το. Όμως δεν το ήξερες. Πήγα να πλύνω τα μάξι μου κάπου και λέει είμαστε κλειστά. Το βράδυ γιατί κλείνεται, ρε. Ψάχνουμε να βρούμε υπαλλήλους, δεν βρίσκουμε. Είναι στη δομή, λέει, παίρνω 7 εκατοστάρια το μήνα και δεν έχω. Για άλλο λόγο δεν βρίσκω. Βρεάσε τώρα, ξύπνιε τώρα, πάμε παρακάτω. Για άλλο λόγο δεν βρίσκω. Άιντε τώρα, ξύπνιε. Για άλλο λόγο δεν βρίσκω το βράδυ. Γιατί τα περιστατικά ληστειών, ειδικά στα πρατήρια βενζίνη το βράδυ, έχουν ξεφύγει. Έλα, ρε, τα περιπολικά γυρίζουν εκεί γύρω-γύρω. Σταμάτα τώρα. Σταμάτα και πλένουν τζάμπα τα αμάξια με τα αστυνομικά. Του φυλάνε λίγο εκεί, του κάνουν. Σταμάτα. Του φυλάνε τα αμάξια. Μπορεί να του κερδάνε και κανένα σάντουι, ρε κόκκινε. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω τώρα να πούμε. Δεν ξέρει πολλά. Πάμε παρακάτω. Κάτσε εκεί πέρα. Με παίρνει εσύ που ξέρει. Ένα στα λέω και δεν τα δέχεσαι. Τι. Δεν ήξερε ότι στη δομή παίρνει ένα. Φοβάται το άλλο να δουλέψει το βράδυ. Πώ. Κινδυνεύει σωματική του ακαιρεότητα. Τι προάλλε. Ρε, εσύ κόκκινε, άμα πεινάω εγώ και δεν έχω γάλα να πάω στο παιδί, με νοιάζει άμα το βράδυ έχει. Θα προσαρμοστώ και θα κάνω. Δηλαδή αυτοί που δουλεύουν στα πρατήρια το βράδυ, τι κάνουν δηλαδή. Ξέρω εγώ πρατήρια το βράδυ, πάω βάζω τον κόρδο από βενζίνη, τα παιδιά κάθονται εκεί. Άμα μου έρθει δεν πα τρει ώρα τη νύχτα. Πώ δεν πάω. Πώς δεν πάω. Και δύο και τρεις. Γιατί πολλές φορές δύο η ώρα δεν τελειώνουν τις εκπομπές, δυόμιση. Δεν πάω. Πώς δεν πάω. Το βράδυ βάζω βενζίνη δηλαδή. Γιατί σε πειράζει σε τι ώρα βάζω βενζίνη. Ρωτάω ρε φίλε. Σε έκανα παρατήρηση. Μα ρωτάς αν βάζω το βράδυ βενζίνη. Άμα έχει βενζινάδικα ανοιχτά γιατί. Και του λέω βάλω βενζίνη, όχι πετρέλαιο. Λέω με τον μπερδέψα του Τζόρνταν και έχουμε παρατράγωδο. Δεν έγινε και πράγμα. Δεν έγινε ο Τζόρνταν. Πού το ήξερε. Για πες. Καλά, εδώ έχει γίνει χαμό στην Ελλάδα όλοι. Δεν το ξέρω. Εσύ δεν ξέρει τι σου γίνεται. Για πήγε ο Τζόρνταν σε έναν πελάτη μου, βενζινά, ναι. Χορηγό μου. Έπιασε κουβέντα με έναν Αφρικανό. Για τον Πάουκ, τσιωπάω, καλό τσιωπάω. Ωραία. Με Αφρικανό. Αφρικανό ήταν ο άνθρωπος που έβαζε τη βενζίνη. Υπάλληλο. Ναι, Αφρικανός. Προσπαθούσε να τον κάνει Πάουκ. Προσπαθούσε πρώτα να τον κάνει Πάουκ, να τον κάνει, να τον στυλιτεύσει, να τον κάνει Πάουκ, α πούμε. Και του είπε Γκουντόιλ. Τι τον είπε? Γκουντόιλ. Γκουντόιλ. Τι το good oil? Ξέρω, καλή βενζίνη. Good oil. Το good το έκανε good. Good oil. Μπερδεύτηκε ο Αφρικανός. Good oil. Μπάουκ να πούμε. Μπρόεδρος. Good oil. Good oil. Πετάει να πούμε μέσα. Πετρέλαιο. Βενζίνη. Στο αυτό πάει η μηχανή. Και λέω τώρα, εγώ θα γίνει δικαστήριο. Και θυμώνει ο Τζόρνταν μαζί μου. Λέω, εγώ θα πάω υπέρ. Θα γίνει δικαστήριο. Ναι. Γιατί το λέει άλλο, θα δώσω 400 ευρώ να κάνει τα μπέκου. Θέλω μηχανή, λέω άλλο. Δεν θα συμφωνήσαν οι άνθρωποι. Περιμένε. Επειδή δεν το ξέρω αυτό. Αν γίνει λάθος από τον υπάλληλο, καταγίνει, υπάρχει τρόπος να το τραβήξει πίσω και να το βγάλει. Εσύ άμα κάνεις έρωτα, τώρα δεν μπορώ να το πω. Βλακία θα πεις. Δεν γίνεται τώρα. Περίμενε. Δεν το τραβάς πίσω. Δεν μισό λεπτό. Δεν γίνεται σου λέω να το τραβήξεις πίσω. Δεν ξέρεις και από μηχανές, ούτε από τίποτα δεν ξέρεις. Δεν γίνεται τώρα. Ξέρω πως αδειάζει. Να... Ξέρεις πως αδειάζει ένα μπουκάλι ουίσκι. Τη βενζίνη δεν ξέρεις. Ξέρω για να τραβήξεις τη βενζίνη. Για να τραβήξει τη βενζίνη από το ντεπόζιτο είναι εύκολο. Άμα βάλει 30 ευρώ βενζίνη στο ντεπόζιτο, πώς θα την κάνει και εδώ. Παίρνει ένα σωληνάκι, ρουβά και φεύγει στο μπετόνι. Πάνε τότε εσύ να το κάνει τώρα. Άλλο ρωτάω. Τι ρουφά. Άλλο ρωτάω. Ναι. Να μα απαντήσει. Από το μπιτόνι ρε τραβά.
Από το Φεζεβάν μπορεί να τραβήξει με το, γιατί, με το λάστιχο. Γιατί δεν μπορείς. Πέγα μου. Και πώς κλέβουν από ρεζερβουάρ βενζίνη. Πώς κλέβουνε. Από ρεζερβουάρ βενζίνη. Πώς κλέβουνε. Πώς κλέβουνε. Ναι. Γιατί κλέβει κανείς από ρεζερβουάρ βενζίνη. Φυσικά. Εμένα δεν με κλέψαν ποτέ. Τόσα πράγματα με κλέψαν. Αφού 10 ευρώ βενζίνη βάζεις. Δεν βάζεις παραπάνω. Τι βενζίνη. Ξέρουν ότι βάζεις 10 ευρώ. Του λέει και, το, και να πάω να τον πάρουμε δεν θα γίνει. Θα πάω στο δικαστήριο. Άλλο θέλω να σου πω. Υπάρχει τρόπο. Αντιλαμβάνεται. Δεν υπάρχει. Άμα υπήρχε θα το έπαιρνε. Και ξέρεις γιατί. Το αντιλαμβάνεται και. Γιατί δεν υπάρχει. Γιατί το βάζει μπρος, φεύγει. Το παίρνει χαμπάρι μετά από ένα χιλιόμετρο ή γίνει ζημιά, κατάλαβε. Άλλο αυτό. Ναι, αυτό λέει. Εγώ λέω. Κάνει λάθος και βάζει πετρέλαιο αντί και βενζίνη. Αν το ρουφήξει εκείνη την ώρα δεν ξέρω μπορεί να υπάρχει. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ναι, αλλά αν πάρει και το. Αυτό το ξέρει. Μα δεν καταλάβει εκείνη την ώρα ότι έχει γίνει το λάθος, παίρνει τα μάξι, φεύγει. Ναι, και ρωτάω εγώ. Και εσύ τώρα θα πας. Γκουντολ. Εναντίον του Τζόρνταν. Ναι. Τροπή. Γιατί τροπή. Τροπή. Και ξέρεις πώς θα τον δώσω. Πού έλα εδώ. Ένας πόντιος. Βαρύς. Με ένα μαύρο. Με ένα Αφρικανό. Να συνονοηθούν οι δυο τους. Γκουντολ ο ένας. Μάουκ. Μπρόεδρος κτλ. Και ποιος φταίει. Βάλε. Βάλε ένα αϊκιόμετρο. Διάλειμμα. Σταμάτα, ένα λεπτό μόνο. Ένα λεπτό. Βάλε ένα IQ-μέτρο. Το IQ του Πόντιου και του Αφρικανού. Όποιος κερδίσει παίρνει το δικαστήριο. Ποιος θέλει να κερδίσει. Ποιος θα κερδίσει. Εσύ. Θα πάρεις χορηγία άλλο. Τι να σε πω ρε φίλε. Είμαστε τον FM και είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και οι αδερφοί Κωνσταντίνοι να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής σχολιάζεται τα όσα συζητάμε με τον Κωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Οι φίλοι του στοιχήματος, οι οποίοι δεν έχετε ανακαλύψει ακόμα τον κόλλο superheroes.com ή ακόμα και αυτοί οι οποίοι το έχετε ανακαλύψει, πρέπει να πούμε ότι είχε αναβαθμιστεί πάρα πολύ, οπότε δεν υπάρχουν πλέον παιχνίδια τα οποία δεν θα τα βρείτε, καθώς αναγράφεται η τιμή της απόδοσης τη στιγμή που σας έρχεται ειδοποίηση σε live στοιχηματικό παιχνίδι. Την ώρα που δίνει το προγνωστικό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε, μπορείτε να τα αποκτήσετε μπαίνοντας στο metrosport.gr. Κάνετε κλικ στο banner που λέει Metro 90-90-90 προκειμένου να έχετε προνόμια όπως 20% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή Un Goal Super Hero, 10% έκπτωση πακέτο συνδρομών 3 Days Trial και 20% περισσότερα coins σε όλα τα πακέτα coins. Αποκτήστε το και θα δείτε τη διαφορά στα στοιχήματά σας. Κύριε Ραπτόπουλε, δηλαδή εσείς μέσω του δημοσίου λόγου που κατέχετε, ναι, οθείτε προς την παρανομία μεγάλων επιχειρηματίες. Οθούμε. Το επιχείρημά σας προς τους εργάτες κλαίει και προς τους περνάει. Κάτσε ρε κόκκινε, είναι πιο αργά διάβαζε, δεν καταλαβαίνω τι λες. Κύριε Ραπτόπουλε, δηλαδή εσείς μέσω του δημοσίου λόγου που κατέχετε, κατέχω, οθείτε προς την παρανομία μεγάλων επιχειρηματίες. Το επιχείρημά σας είναι προς τους εργάτες κλαίει και προς τους περνάει η λαμογιά. Επειδή το χρήμα τους χαρίζει ισχύ με κάθε τρόπο νόμιμο και μη, εμείς πρέπει να τους κάνουμε πρότυπα. Αυτό λέγεται παρακμή. Φίλε, ό,τι και να λες, ένας επιχειρηματίας ο οποίος ρισκάρει πολύ περισσότερα από σένα και από μένα και κερδίζει χρήματα με τον οποιοδήποτε τρόπο, νόμιμο ή παράνομο, για μένα είναι μάγκας. Και για σένα και για μένα είναι εύκολο να τον αποδομήσουμε, εύκολο, γιατί είμαστε ανίκανοι να κάνουμε αυτό που κάνει αυτός. Εύκολο να το πεις, έλα ρε τι κάνει, κλέβει και τα λοιπά. Μπορείς να το κάνεις εσύ αυτό. Μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω δει κανένα επιχειρηματία 5 ώρες να κάθεται στο καφενείο, να παίζει τάβλη και να γυρίζει το φραπέ γύρω γύρω. Κανέναν. Δεν έχω δει. Εντάξει. Προφανώς και έχουν άλλα γούστα και έχουν και κάποιες άλλες ώρες κενές και τα λοιπά. Ραπ δεν στέκει αυτό με τη δομή ρεσί. Μην το αναπαραγείς. Είναι άλλο το να έχει ο Χίε του Ντασάσλο ένα επίδομα και άλλο το ότι έχουν όλοι κλπ. Ρε κόρη μου, εγώ ζω μέσα στην κοινωνία. Όλη μέρα στους δρόμους είμαι. Πάω πλύνω τα αμάξι. Και μου λένε το βράδυ δεν κάνουμε. Δεν δουλεύουμε. Για ποιο λόγο δεν δουλεύεις. Φοβάσαι μη σε ληστέψουνε. Σε ήρθε το ΙΚΑ και το ΣΔΟΕ. Τι γιατί.
Δεν βρίσκουμε γιατί στη δομή τους δίνουν λεφτά 6-7 κατοστάρικα. Μου το είπε επιχειρηματίας. Τώρα αν μου είπε ψέματα εμένα, αν μου είπε ψέματα ο επιχειρηματίας, ψέματα σου λέω κι εγώ. Το ρώτησα, μου απάντησε, δεν έκανα λόγο να μου πει ψέματα. Να ευχαριστήσω το Σαβίνιο, ο οποίος μου λέει ότι γίνεται, αν βάλει λάθος καύσιμο, να σωθεί το αυτοκίνητο. Ναι ρε Σαβίνιο, πες του. Έρχομαι στο βενζινάδικό σου και με βάζεις πετρέλαιο, υποτίθεται. Το βάζω προς τα αμάξι, πάω ένα χιλιόμετρο. Αν το βάλεις, όχι. Λέει ότι γίνεται να το σώσεις. Γίνεται αν καταλάβεις ότι έγινε τώρα και ότι είναι ακινητοποιημένο το αυτοκίνητο. Φίλος ο οποίος εργάζεται χρόνια στον χώρο των αυτοκινήτων. Εάν βάλει λάθος καύσιμο, εάν δεν το κουνήσει το αμάξι, καλείς οδική βοήθεια και το πηγαίνει συνεργείο για την προσωπή για να σου αντλήσουν όλο το καύσιμο. Εντάξει. Εάν σε βάλει λάθος καύσιμο, που είναι δύσκολο πλέον γιατί οι μάνικες έχουν διαφορετικό στόμιο, αλλά σε βάλει παρόλα αυτά λάθος καύσιμο και ξεκινήσει, αν είναι βενζίνη και βάλει δίζελ, η ζημιά δεν είναι τόσο μεγάλη. Αν είναι δίζελ το αμάξι και βάλει βενζίνη, θα χτυπήσουν το αμπέ και θα πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. Ναι, είναι πιο αυτό. Σωστά. Λοιπόν. Επειδή το έζησα, Γρηγόρη, σε αμάξι φίλο, από λάθος το γέμισα με βενζίνη, αλλά πριν ξεκινήσω το καταλάβαμε και το αδειάσαμε από την κάτω τάπα του ρεζερβουάρ. Μάλιστα. Αν βάλεις βενζίνη στο πετρέλαιο και δεν έχεις βάλει μπρος το αμάξι, μπορεί να τραβήξεις το καύσιμο από τα ελαστικά και το φίλτρο και να αδειάσεις όλο το τεπόζιτο από το καύσιμο όπως αλλάζει τα λάδια. Συνήθως όμως δεν το παίρνεις. Έχεις και το καύσιμο από το ποδήλατο με το ρατόπουλο. Συνήθως όμως δεν το παίρνεις χαμπάρι, άμα γίνει το λάθος, σηκώνεσαι, φεύγεις. Και γίνεται ζημιά μεγάλη. Μια χαρά πες του Κωστή μπορεί να τραβήξει από το ρεζερβουάρ. Υπάρχει τρόπος. Η αντλία πετρελαίου είναι σε άλλο μέρος από αυτή τη βενζίνη. Δεν βάζει μπροστά μαξι. Αν το καταλάβεις και αδειάζει και το ρεζερβουάρ. Αν το καταλάβεις. Ναι. Το 99% δεν το παίρνεις χαμπάρι. Η στατιστική λέει το 99% δεν το παίρνεις χαμπάρι. Έτσι λέει. Μην αποδομείτε το Πολυτεχνείο. Μέχρι και ο Χριστόδουλος και ο Άνθιμος που ακολουθείς και διατυμπανίζεις απόψεις τους ήταν ιερείς της Χούντας. Αφήστε τις βλακίες για το Πολυτεχνείο. Βέβαια, ο Άνθιμος και, ασχοληθείτε με τα αθλητικά, και ο Άνθιμος. Και ο. Πώς το λένε, ζει ο Άνθιμος. Ο Άνθιμος ζει. Ζει ο Άνθιμος. Και ο άλλος ο Χριστόδουλος επί Χούντας μαζί ήταν. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και όλοι οι αριστεροί κομμουνιστές ηθοποιοί ήταν εκεί. Ο Φίνος Φίλμς λέγεται και ακούγεται. Λέγεται και ακούγεται ότι έπαιρνε λεφτά από τη Χούντα για να κάνει ταινίες. Και έχει κάνει ταινίες, εγώ που έχω δει, που εκθιάζει την αστυνομία και το ένα και το άλλο. Πρώτη ο Καζάκος και η Καρέζη. Τι με κοιτάς. Η μεγαλύτερη καλλιτέχνη είναι αριστερό. Ο Βουτσάς, ρε παιδί μου. Η μεγαλύτερη καλλιτέχνη είναι αριστερό. Ο Βουτσάς. Κωνσταντάρες, όλοι πηγαίνανε. Υποτίθεται ήταν αριστεροί. Κατράκηδες και τέτοια. Δεν παίζαν στη Φίνος Φιλμ. Άμα ήταν ιδεολόγος ο Κατράκης που ήταν, να έπρεπε να τον πει το Φίνο, είσαι χουντικός, δεν παίζω στην ταινία σου να πούμε. Το είπε. Σε ρωτάω, ρε, το είπε. Έπαιξε στη Φίνος. Δεν το είπε. Οπότε, μην κουνιώνται πολύ. Ο Χριστόδουλος, πρώτος. Γιατί πήγε κανένας παπάς ενάντια στη Χούντα. Πήγε κανένας ιερέας ενάντια στη Χούντα. Πήγε κανένας παπάς μεγάλος, μητροπολίτης ή άνθρωποι εναντίον κάποιας εξουσίας πολιτικής. Πες μου ένα που πήγε αντίθετα. Εγώ μια μέρα διαπληκτίστηκα με ένα μπάτερ στη ΔΕΗ, να πούμε κάτω στη. Πώς λέγεται η εκκλησία που. Κάτω από τη Βούλγαρη. Τον Άγιο Ελευθέριο. Στη Βούλγαρη που στρίβεις δεξιά, μια εκκλησία. Εκείνη λέγεται. Πώς λέγεται και χτιζόταν 30 χρόνια εκείνη η εκκλησία. Τρεις ιεράρχες. Οι τρεις-τέσσερις ιεράρχες, πέντε πώς ήταν. Τέσσερις-πέντε. Στρίβεις εκεί, μπαίνω μέσα, έβριζε τον Τσίπρα. Ένας εκεί από πίσω μου, χαμός γινότανε, κόσμος κακός. Ήταν η security εκεί, λέω μπορεί να σκάσεις, του λέω, δεν τον είπα. Γιατί βρεις, του λέω, τον Τσίπρα. Λέει, μα τον έτσι τον αλλιώς χρησιμοποιεί μια φράση. Του λέω, εσύ σαν εκκλησία έχεις κάνει κόντρα, ρε, του λέω. Τα βρήκατε με τον Τσίπρα. Πες μου, ρε, του λέω, έναν πες μου που δεν τα βρήκατε μαζί του. Επί Χούντας ο Χριστόδουλος φίλος, επί Πασόκ φίλος, επί Καραμαλή φίλοι. Τα βρίσκανε αυτοί πάντα. Τι ψέματα λέει το μήνυμα. Πες μου εσύ, επί Χούντας, η επίσημη εκκλησία ξεσηκώθηκε. Δεν απαντάει. Αν είχε ξεσηκωθεί, θα το έλεγα. Γιατί δεν ξεσηκώθηκε, ήταν βολεμένη. Εμένα ρωτάς. Βολεμένη ήτανε. Γεια σου. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε ότι τα καθεστώτα, ό,τι και αν είναι, πάνε όλοι δίπλα από τα καθεστώτα και τα παίζουν καλά. Τι αντίσταση. Έβλεπα τον Βουτσά, την Καρέζη και τον Καζάκο, παίζανε στη Φίνος Φιλμ. Όταν τα πέσει η Χούντα. Ήταν έτοιμοι να πέσει το 73, μου κάνανε να πούμε το μεγάλο μας τσίρκο του Καμπανέλη.
Όταν τελείωνε η Χούντα, έτοιμη ήταν. Σταμάτα να βγει, ρε κόκκινη. Γκάχα και εγώ, σταμάτα αυτό το γουίστο να πούμε κάθε μεσημέρι. Παφ, πουφ, παφ, πουφ. Αράπη έχει γίνει, εσύ και ο Πουλιοτόπουλο. Τα πνευμόνια σα σαπίλα έχουν μέσα. Εντάξει. Τι εντάξει, παφ, πουφ. Θα σα αφήσουμε ήσυχο μια ώρα. Δεν μπορεί να πεθάνουμε πιο μπροστά. Ο Μιχαλίτσο δεν κάπλησε. Δεν το αλέφατο κάπλησε. Παφ, πουφ, παφ, πουφ κάθε φορά. Το κατάλαβε με τα πολυτεχνία. Οι άλλοι, οι Μεργούροι, πώ τη λένε. Την κάνατε ηρωίδα εκεί και την κάνατε και εδώ και τα λοιπά. Φευγάτη στη Γαλλία ήταν. Η γιαγιά μου Ζαμπέτα, η θεία μου Στέλλα, ο Τάσος, ο θείος μου, με την Τζις τρέχαν και τρώγαν ξύλο στον Αϊφανούρι. Είμαι με η Μερκούρη, μια γαρά την είχε βρει. Κάτσα τα πόρε κόκκινε, δυο λεπτά. Η θεία μου η Στέλλα, εμένα, τη μάνα μου η αδερφή. Ο θείος μου ο Τάσος, ο σχορεμένος, ο Μητιτζής που ήταν αρχηγός στην ΚΚΚΑ Αγίου Φανουρίου, σκυνηγάγανε. Φύγανε Αυστραλία, την κοπανίζανε να την γλιτώσουν. Εξορίες και τέτοια φάγανε ξύλο. Ο θειός μου σχορεμένος τον πλακώσαν, είχε ανέβρισμα από το ξύλο. Ο Τάσος, Θεός χωρέστον αν υπάρχει Θεός, και πέθανε 47 χρονών, έπινε κιόλα βέβαια ο άνθρωπος. Ναι, από το ανέβρισμα, από το ξύλο που έχει φάει. Πήγε Μερκούρι εκεί στη Γαλλία και ήρθανε μετά με τον Καραμάλι. Το παίξανε να πούμε αντιστασιακή. Δεν θα τα πούμε αυτά. Επειδή είναι του Πολυτεχνείου σήμερα. Και? Αντίσταση από τη Γαλλία. Και τρώγαν ξύλο οι άλλοι εδώ. Και τι άλλο. Άσε με να τα πω, ρε κόκκινε, δεν αλλάζει τίποτα. Άσε με να τα πω να τα βγάλω τώρα. Μαγκές τώρα. Πήραν εκεί πέρα το κρατικό χρήμα, το διαλύσανε. Το 74 μέχρι το 70. Το 81 και από το 81 μέχρι το 90. Τα διαλύσαν όλα. Μέχρι το 93 δεν διαλύθηκε τίποτα. Από το Σιμίτι και το Καραμαλί κατά. Άσε με, ρε, φύγε από εδώ πέρα. Αυτά τα παραμύθια αλλού. Φύγε από εδώ πέρα. Αυτά τα παραμύθια. Άιντε πράσινο φλουρέ, πήγαινε εκεί. Αλλού. Πήγαινε εκεί στο. Αλλού. Στον Ευκλήδη και το έπαιζε Πασόκο. Αλλού. Άστα τα παραμύθια αυτά. Τώρα, Λοποδίτη. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Μη πάλι τα ίδια. Ο μεγαλοεπιχειρηματίας που κλέβει είναι μάγκας. Ο αγόρατος που έκλεβε τις επιδοτήσεις ήταν πατεώνας και κουμαρτζής. Τι είπε ο κύριος? Ότι ο επιχειρηματίας είναι μάγκας. Μάγκες είναι όλοι. Μην κλαίνουν μετά. Άκουδο. Καλά κάνει και στέλνει το μήνυμα. Μένα η θέση μου είναι ίδια. Μάγκας και ο αγρότης που έκλεβε. Μετά. Όταν τα έφαγε όμως με δεξιά και αριστερά και μου ήρθε πόρθε ο πλατυπόδης και ρωσίδα γκόμενα και τώρα 70 χρόνια μου βγήκε με τη μασέλα και μου βγαίνει άλλη κυρία το πρωί καλή τη ώρα και λέει κύριε Απτόπουλε γιατί κοροϊδεύετε τον άλλο με τη μασέλα? Δεν κοροϊδεύω τη μασέλα και εγώ άμα φάω δύο μπουνιές από τον πυγμάκο μασέλα θα φοράω, δεν κοροϊδεύω τη μασέλα. Κοροϊδεύω την οτροπία κυρία μου. Να ακούσει τον Απτόπουλο να τον αποκρυπτογραφεί. Δεν κοροϊδεύω που έχει μασέλα και εγώ άμα γεράσω θα φορέσω μασέλα αν γεράσω, δεν κοροϊδεύω. Κοροϊδεύω, ναι, κοροϊδεύω, ναι, δεν με κοροϊδεύανε. Κοροϊδεύω την νοοτροπία. Έφαγε λεφτά, πήρε επιδοτήσεις, άπαιξε κουμάρια, πήγε με τις Ρωσίδες, ήρθε 70 χρονών, παίζει στο ελληνικό δημόσιο κουμάρι, του τα τρώει τα λεφτά το κράτος. Δεν είναι κουμάρι. Κουμάρι είναι. Λάθο, όλα κουμάρι είναι. Άφησε εγγύηση και τέτοια, κουμάρι είναι. Και το χρηματιστήριο κουμάρι είναι. Όλα κουμάρι. Γιατί για μεγαλοομολογιούχους δεν είναι κουμάρι. Μη, πώς τον είπες. Μεγαλοομολογιούχους δεν είναι κουμάρι. Το σκότωσε με πυροβόλο. Γιατί για αυτούς δεν είναι κουμάρι και είναι για τον απλό. Ποιος δεν είναι κουμάρι, για ποιον. Αυτοί που είχαν μεγάλο πακέτο μετοχών, ναι. Δεν τα χάσανε. Τι ξέραν πότε θα παίξουν, ρε κόκκινε. Ρε εσύ, γιατί αυτούς τα δώσαν και οι άλλοι τα χάσανε. Γιατί αυτοί είναι μάγκες. Γιατί αυτό είναι το σύστημα ηλίθεια. Ναι, αυτοί είναι μάγκες. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτοί είναι μάγκες. Αυτούς προστατεύουν και εσένα και εμένα μας. Καλά σε κάνουν. Ναι. Γίνε δυνατός να σε προστατεύουν και εσένα. Μπορείς. Καπιταλισμό έχουμε. Μην κλαις. Φουκαρά. Δεν ξέρω. Στα κουμάρια τα έτρωγες εκεί στο κουλοχέρι τα λεφτά. Ναι, ναι. Άλλα δύο σπίτια θα έχεις. Και με αμαξάρα. Τα έφαγες στο κουλοχέρι. Το Μητσοτάκης αυτή που τα έφαγες στο κουλοχέρι τα λεφτά. Εσύ μου φταίς που έμεινε το Κόρτομπα. Τα έφαγε στο κουλοχέρι τα λεφτά και κλαις τώρα. Βγήκε κι άλλο με τη μασέλα, με φάγανε τα λεφτά. Και 40 χρόνια με το Πασόκ και με τη μεταπολίτευση που κονόμαγε, πού τα λεφτά. Τα έφαγε. Και βγαίνει τώρα στα 72, ζητά και δανεικά εδώ. Παίρνει τηλέφωνο και εκτός αέρα. Δεν είσαι δανεικά. Εκτός αέρα ζητάνε πολύ. Θα ρίξει κι εγώ είμαι ο Σκρούζ Μακντάγκρα μου. Είσαι. Ναι. Είσαι. Ναι. Με 50 εκατομμύρια στην Ελβετία. Σ' άλλα ραδιόφωνα. Με τα Φεράρι πάνε. Εμείς δεν έχουμε. Πάνε ζητήσει δανεικά. Άιντε. Φεράρι. Άιντε τελείωνε. Μην ανοίξω κι άλλο το στόμα μου και δεν κάνει. Ραπτόπλη ταινία υπολογαγόρων να τάσει το τέλο του πρωταγωνιστέ του σκότωσαν οι αριστεροί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το υπολογαγό να τάσει ποιοι αριστεροί ήταν που του φάγανε. Ναι, σου πει έτσι λέει ο φίλο. Επειδή το είπε. Δεν ξέρω, την ξαναδώ την ταινία σου πω με του φάγανε οι αριστεροί. Πάντως η καλή αστυνομία με το Φούντα τότε ο δρόμος των πόλεων, μια χαρά τον έκανε το Φούντα, τον αστυνομικό ο Φούντας. Και πήγαινε ο βασιλιάς εκεί για να βγάλει κόμμα να την Βουγιουκλάκη και ήταν στις ταινίες.
Δεν πήγαινε κανένας αριστερός να δει τις ταινίες της Φίνος, ο βασιλιάς πήγαινε. Τι θέλετε κι άλλο να σας πω, δεν λέω τίποτα άλλο. Θα σας ανοίξω τα μάτια, τα κόσμια της εποχής, δεν λέω τίποτα. Τι χουρ. Δεν την ήθελε η Φρυδερίκη όμως. Ποια δεν ήθελε? Δεν την ήθελε η Φρυδερίκη. Εδώ η άλλη λιμοκτόνη δεν έχει να πληρώσει την ήφη. Δεν την ήθελε. Την... Ποια θέλει την ήφη της να τη θέλει η άλλη? Όχι. Ποια γυναίκα θέλει την ήφη της? Υπάρχουν κάτι. Καμία. Δίδε, ψέματα το κάνω. Από πίσω πάνε και λένε τους γιους άλλα. Όχι. Πρόσχε αγόρι μου, ξοδεύεσαι, μην κάνεις μια. Όλες ίδιες. Ποια καμία δεν θέλει καμία. Καμία. Εξού και το κακιά πεθαίνει. Καμία δεν θέλει καμία ανήφη. Κάνουν πως τις θέλουν. Και άμα δείτε ότι αναδεικνύουν την καλή του σχέση, παραμύθι είναι. Και η μία και η άλλη παίζει θέατρο, να πούμε. Και αυτό και ιστορία. Δεν υπάρχει υγεία σε κανένα ζυγάρι, δηλαδή. Υγιή σχέση μεταξύ νύφης και πεθεράς δεν υπάρχει. Καμία δεν χωνεύει καμία. Είναι ανταγωνιστική σχέση. Πάει τελείως. Και αυτά που θα βγουν να σου πούνε τώρα οι Αλαράπ και τα λοιπά, τρίχες. Θα έχει τίποτα κάθε θησαυρό η πεθερά και θα έπρεπε να το δαγκώσει, να πούμε. Τους έχει πολλά λεφτά και κάνει την πάπια. Τι. Κάνει την καλή, να τη φάει τη γκρέα στα λεφτά. Και εκεί που κοιμάται, μπορεί να τη βάλει και το μαξιλάρι στο στόμα, να την τελειώσει μια ώρα αρχίτερα. Την πετάξει μέσα στο τσάι, κάνα υπνοτικό, κάνα χλωροφρόρμιο, να πούμε. Πώς το είπα, χλωροφρόρμιο. Σταμάτανε, γελάς. Άσχετε ανιστόρητε, ραπτόπλε. Ναι, ναι. Ο Μάνος Κατράκης επί Χούντας ήταν εξωτορία στον Αιστράτη και την Μακρόνισο. Δεν έπαιζε σε ταινίες του Φίνου. Ποιος δεν έπαιξε? Ο Κατράκης. Όταν κυνηγούσε το κούρκουλο και πέρασε στο Φίνο, δεν ήταν? Τι λέτε, ρε. Δηλαδή λέει ψέματα ο Φίλος. Ναι, ψέματα λέει. Δεν έχει παίξει τη Φίνος φιλμ. Άλλο αν έπαιξε, άλλο και αν έπαιξε εκείνη την εποχή. Δεν έπαιξε το 67, το 68 την ίδια ο Κατράκης. Σου βρω 10 εγώ. Άκου κάτι. Άφιε πέτα, ρε. Επειδή είσαι λίγο κεφάλας. Απαγορεύεται. Ναι. Να είσαι ποδοσφαιριστής. Ναι. Και να λες εγώ είμαι τάδε ομάδα. Ναι. Να είσαι προπονητής και να λες εγώ είμαι τάδε ομάδα. Γιατί απαγορεύεται, ποιος με το απαγορεύει? Εγώ το απαγορεύω. Γιατί? Γιατί ο Φορτούνα το 78 έπιανε τα πέναλτι του Αλβαρές και έλεγε είμαι ο παδός του Παναθηναϊκού. Αν ακούει ο Μάρλον. Αν ακούει ο Μάρλον. Φούκι λέγεται. Ο Μάρλον είναι ο γιος του, φίλος μου. Συγγνώμη. Και ο Φούκι ακούει. Είχε εκδηλώσει το συμπάθειά του στον Παναθηναϊκό. Και όταν έπεσε με τον Παναθηναϊκό ήταν ο καλύτερος παίκτης. Μάγκας. Λοιπόν. Ποιος με απαγορεύει εμένα, αν ο άλλος παίζει κανονικά, να είναι οποιαδήποτε ομάδα. Μπορώ να πω αυτό. Ο Μπούλδοπης, Μπούλδοπης. Ο προπονητής. Ναι. Ο τραγουδιστής απαγορεύει. Μισό λεπτό. Ο Αναστασιάδης είπε είμαι παοξής και το μαζέψατε στον Ηρακλή. Πώς δεν μπορεί να πει? Δεν μπορεί να πει Ηρακλής Πάοξ στεναχωρέθηκα που κέρδισαμε 3-1. Γι' αυτό είστε μικρή ομάδα και πέσατε στα καταγόγια. Ρε είμαι παοξής, δεν έλεγε. Είπε στεναχωρέθηκα. Δεν είπε. Το 3-1. Μετά του πήρατε, σα πήραν 4-0 στην Τούπα. Τι είπε? Στεναχωρέθηκα. Θα πιε, η βότκα θα ήταν βαριά την εκείνη μέρα που την ήπιες. Δεν κουνά στο κεφάλι σου έτσι. Πάξε ρε. Ο Ηρακλής Πάοκ 3-1. Ναι. Είμαι λέει και επαγγελματίας προπονητής. Ήρθε με κάτι μούτρα. Θα έρθει και του κόμπου. Άλλο είσαι κάτι μούτρα. Φρετάπε στον αέρα τώρα. Άλλο είσαι και άλλο είπε. Δεν... Είμαι παοξής λέει. Δικαιώμα. Μετά το μάτς. Δικαίωμα. Κέρδισε 3-1 το Πάοκ. Καλά έκανε. Είμαι λέει παοξής. Αλλά και επαγγελματίας προπονητής. Ανιστόρητε κόκκινε. Τι λες? Τι δόθουνε? Και εσείς το φάγατε στη μάπα. Ο Κυράστας ήρθε στον Ηρακλή. Ολυμπιακός πήγε μετά στον Παναθηναϊκό. Και τι να κάνει? Ο Παναγούλιας ήρθε στον Ηρακλή. Φανατικός οπαδός του Άρη. Άρης είμαι λέει. Πώς δεν μπορεί να πει? Και τι να κάνουμε? Και τι να κάνουμε? Δεν το λέει. Ο Δερμιτζάκης ΠΑΟΚ είμαι λέει. Τον πήρα στη Λάρισα. Τον πήρανε. Τον επέβαλε τον Ταβέλη. Φωνάζανε εκεί. Τον επέβαλε τον Ταβέλη. Είπε είμαι ΠΑΟΚ. Είπε. Δεν άλλαξε. Καλαγεωργίου λέει είμαι ΠΑΟΚ. Πήγε προπονητής. Λάθος για μένα. Ο Παναγούλιας είπε. Μπορώ να λέω τι πιστεύω. Μπορώ και μπορώ. Μπορώ να βγάζει το σκάσμα και να ακούς. Μπορώ. Ο τραγουδιστής. Τι. Όταν πάει μια ομάδα για ένα τίτλο. Τι το πάει. Πάει μια ομάδα που πήρε ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα και του ζητήσουν να τραγουδήσει τον ύμνο, οφείλει να τραγουδήσει. Δεν πάνε να είναι άλλη ομάδα. Λοιπόν. Οφείλει να τραγουδήσει. Τι απάντησε, άμα κορομάει. Ο ηθοποιός. Ε. Δεν έχει σημασία τι πρεσβεύει. Ένα ρόλο πρέπει να τον καλύψει όπως θα τον. Πού καταλήγεις, μωρέ. Τι θα πει ήταν αριστερός ο Κατράκης και έπαιξε το Φίνο Φιλμ. Δεν κατάλαβα. Τι λες, σοβαρά μιλάς. Σοβαρότητα μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρά μιλάς. Τι λες τώρα. Από πού έζησε ο Κατράκης? Από την ηθοποιία.
Α, τα δίνει η Χούντα στο Φίνο και έπαιρνε ο Κατράκη μισθό από τη Χούντα. Τι μα λέτε, ο Βουτσά αριστερό δεν ήταν. Πώ ταινίε έκανε με τη Φίνο, φίλε. Τα έπαιρνε ο Φίνο από τη Χούντα και μετά έτσι λένε. Κατηγορούν το Φίνο ότι έτσι το λένε. Το επιλείψιμο του ηθοποιού. Το επιλείψιμο είναι άμα είσαι ιδεολόγο, δεν πάει να δουλέψει δεν, εκεί. Όχι, ρε φίλε, μπερδεύει την ιδεολογία με κάποια πράγματα. Ναι. Δεν μπορούσαν να όταν πήγε ο Παναγούλια στον Πάοκ επί Βουλινού, σηκώθηκε η θύρα 4, δεν το θέλουμε. Και έτσι δεν πήγε. Και έχουν γίνει κι άλλα. Κι άλλα έχουν γίνει. Υπάρχουν πέτρες που πήγαν από τη μία μάχη. Σου λέω για την επαναστατικότητα επί Χούντα, να μην το πα στο ποδόσφαιρο, το γενικεύει. Ναι, σε λάθος κομμάτι. Τρώγα ξύλο ο θειός μου ο Τάσος και η Μερκούρη ήταν στην Γαλλία. Ποιος είναι κομμουνιστής και ποιος είναι ο μάγκας, ποιος είναι και ο ιδεολόγος και ποιος είναι. Δεν μου λες. Άσε ρε το παραμύθι τώρα. Για απάντησε μου σε κάτι. Άσε το παραμύθι. Με τα αγάλματα τώρα. Δεν μου λες. Άσε με τώρα ρε. Η χουντική ήταν, Ελληνάρες. Τι ήταν η χουντική. Ελληνάρες. Τι θα πει η λέξη Ελληνάρες τι σημαίνει. Ήταν εθνικιστές, αγαπούσαν τη χώρα. Αν αγαπούσαν τη χώρα ναι. Οι χουντικοί, ναι. Νομίζω περισσότερο από αυτούς εδώ. Άκου λοιπόν. Έτσι νομίζω εγώ. Άκου λοιπόν. Ναι. Γιατί όταν πήγε. Όταν πήγε να τραβήξει. Σταμάτα λίγο, ρε. Όταν πήγε να τραβήξει από τη Θάσο τα φυσικά αέρια και τα πετρέλαια για να τα έχει με δραχμή. Πήγε πέρα τη πατρίδα του. Του διαλύσανε μετά οι άλλοι. Πήγα του κάνει μαγιά. Άκου λίγο. Για πες μου. Όταν είχε βγει ο Νταλάρας. Και τραγούδισε το τραγούδι να ήταν το 21 μπροστά στην Ακρόπολη, τα Φανταράκη. Είχε κάνει διάβημα του Τουρκού. Είχε κάνει διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Ένα ερωτικό τραγούδι. Που έλεγε το μια Τουρκοπούλα. Και η Χούντα απέτυσε να αλλάξει ο στίχος και έγινε μια ομορφούλα. Μια ομορφούλα. Ναι. Αυτοί ήταν οι. Αυτοί φοβηθήκαν τον Τούρκο για ένα τραγούδι. Άσε ρε από εδώ τώρα να μου πεις αυτή την Ελληνάρες. Φοβηθήκαν για. Ο Νταλάρας μεγάλος εθνικιστής να πούμε. Τον έχει κάνει η Γεωργιάνα Κόσκινο η κόρη του. Είπα εγώ ότι. Μεγάλος εθνικιστής. Ο Νταλάρας είναι ναι. Εθνικιστής. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ για τον καλλιτέχνη μιλάω. Και σου λέω η Χούντα τι έκανε. Όχι το Τουρκοπούλα να το κάνει ομορφούλα. Α, ότι ήθελε να σε φέρει τα πετρέλαια να ζει με χλειδί. Δεν σε πειράζει. Η Τουρκοπούλα σε πείραξε σένα. Εγώ σου λέω τι ναι. Κάνανε. Τι κάνανε, ρε, αλλάξαν το στίχο. Και δημόσια σχέση μπορεί να ήταν. Μπορεί να πούνε εντάξει. Για δεν γουστάρω φασαρία. Δεν γουστάρω φασαρία για ένα στίχο να κάνω μάλλον. Ο Ανδρέας γιατί έλεγε βυθίσατε το σεισμό και το χώρα. Τι, ο Ανδρέας γιατί έλεγε βυθίσατε. Ρε, κάνα να πίσω οι άλλοι μόλις το είπε. Το βύθισε. Κάνα πίσω μόλις το είπε. Ποιο του το είπε, ο Ανδρέας. Ναι, φυσικά. Από πάνω ήρθε η εντολή. Ποιο Ανδρέας. Βρε, πιάσε, ποιο το είπε. Ο Ανδρέας. Ποιο έμεινε στην ιστορία. Σταμάτα, ρε, Πασόξη. Σταμάτα. Παπανδρέκε. Ο Ανδρέας είχε πάει στην Πάτρα. Ναι. Και από τη σούρα του να πούμε, λαέ του Βόλου τι είπε. Λάθος κάνεις. Οι άλλοι κάναν κουμάντα. Λάθος κάνεις. Ούτε αυτό δεν ξέρεις. Οι άλλοι κάναν κουμάντα. Λαέ της Λάρισσας. Πού είσαι να δεις. Πώς μαζεύτηκε ο λαός των πατρών. Αυτό είπε. Άσε Πασοξή εσύ. Κατάλαβες. Άσε Πασοξή εσύ. Αποκαλύφθηκες. Τι αποκαλύφθηκες. Εσύ που είπαμε για τον Παπανδρέο και κόντεψε να μας δείρεις εδώ. Έναν άνθρωπο που προσέφερε τον τόπο δεν δέχομαι να τον αποδομούν. Βγάλε τα συναισθήματά σου για τον Πασόκ. Γιατί για το Σιμίτι σου λέω. Πράγμα στο Σιμίτι δεξιό ήταν. Γενναίες 14. Πασόκ είναι αυτό. Πήγαινε εκεί στον Ευκλήδη και το έπαιζε συνδικαλιστή με τον Πασόκ. Δικαίωμά μου να καλά έκανε. Δεν φοβάσαι να το πει. Εσύ φοβάσαι. Εγώ είχα βάλει. Τι να φοβηθώ, ρε, πόσα χρόνια. Είχα βάλει ένα στίχημα και το κέρδισα. Άστα σάπια. Άστα. Άστα και άνοιξε γραμμέ μετά. Άστα. Βέβαια, όταν δεν έχει επιχειρήματα. Έχω πολλά επιχειρήματα. Τι επιχειρήματα έχει, ρε κεφάλα. Τι επιχειρήματα έχει. Γιατί ο άλλο έκανε τον ηθοποιό. Γιατί ο άλλος έκανε αυτό, όχι. Καλά έκανε και δηλαδή, τον έκανε. Δηλαδή τώρα, δηλαδή ηθοποιεί. Μισό λεπτό. Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι, ναι. Χτύπα ξύλο λέω εγώ τώρα. Ναι. Κλείνει ο Ανδρώνης, φεύγει στην Αμερική για κάποιο λόγο. Γιατί να πάει στην Αμερική. Λέω ρε παιδί μου. Στη Σουηδία να πάει. Στη Σουηδία. Ωραία. Και δεν έχει άλλα ραδιόφωνα, έχει μόνο ένα ραδιόφωνο που το παίρνει ο Σαββίδης ή ναι. Ο Καρυπίδης. Ναι, ναι. Δεν θα πας να δουλέψεις. Γιατί εμένα δεν μου δόθησαν οι ευκαιρίες. Εμένα με παραδείγματα. Εμένα με παραδείγματα μου δόθησαν ευκαιρίες να δουλέψω. Το ξέρω. Και είπα όχι. Για να μην φάω ξύλο. Λέω δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πάω στην πυγμή ΕΠΕ, θα πουλάω καφέ φιέστα, κρουασάν φωλή. Μια χαρά θα δω. Φύγε από εδώ. Άντερε. Φύγε από εδώ. Άντερε, παπατζή. Μου κάνεις ώρα και τους επαναστάτες της αριστεράς. Τους παραμυθατζίδες. Παπατζή. Άντε. Άντε παπατζή. Για σωσόνια. Τι ζωσό είναι, είσαι αθλητής. Δεν κατάλαβα. Τι αυτή. Ειδικά είναι αυτά. Τι ειδικά, τι πρωτοποδία έχεις, τι. Για πλατυποδία. Γιατί τα φοράς αυτά. Τι κατσοδέτα φοράς, τι είναι αυτά.
Άμα δεν ξέρει και τα ειδικά, τι να πω. Δεν έχω μπλέξει μαζί σου, άσχημα να πω. Ενώ εγώ. Το ημιωρό το 23-13 ενταριά. Είναι δικά σας, μπορείτε να τηλεφωνείτε λοιπόν από τώρα και μέχρι το φινάλε της εκπομπής. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Ζωή σου, επιστρέφω το χαρακτηρισμό, δεν έχεις ιδέα. Πολύ απλά. Με αποκαλεί γίδι. Ότι ακόμα πληρώνουν τον Πανδρέου. Δεν έχει... μετά λέει, ναι, γίδι. Καλά σε λέει. Γίδι. Καλά σε λέει. Ναι, δεν έχει ιδέα. Μάλλον έχει. Το χρέος της χώρας έγινε 120 δις επί Σιμίτη, 160 επί Καραμαλή. 11 στο τρίμηνο μαθηματικά με την Αζάκη. Βράς τα νούμερα πάνε καλά. Ο Αναστασιάδης όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, ο παδός του Παναθηναϊκού δηλώνει και μάλιστα είπε για Βαρδινογιάννη ότι είναι ο πατέρας του, λέει, ο 4. Ο Αναστασιάδης, εσύ, άμα ο Αναστασιάδης, όταν έπαιξε, ήταν προπονητής στον Ηρακλή, κέρδισε τον ΠΑΟΚ 3-1 στο Καφτατζόγλιο, ήρθε με κάτι μούτρα θάρρης και του σκότωσαν τη μάνα τη χωρεμένη. Ναι, και έλεγε: είμαι παοξής αλλά και επαγγελματίας προπονητής. Μάσα τι μα τίγα γίνει. Να ακούσω ηχητικό. Τι ηχητικό να ακούσω. Κύριε Κόκκινο, εσύ από ιστορία. Ξέρεις για τον. Για του τραγουδιστέ. Α, την ιστορία την ξέρουμε εμεί. Κύριε Κόκκινο, παρακαλώ, διορθώστε τα λεγόμενά σου. Ποιο αγαπάει την πατρίδα του, δεν λέγεται εθνικιστή. Σωστά μιλά. Πλάκα μα κάνει, Γρηγόρη. Η Χούντα αγαπούσε την Ελλάδα σε αντίθεση με αυτού του ανθέληνε. Ο Νταλάρα είναι ότι χειρότερο έχει βγει από την Ελλάδα. Όλοι είχαν λεφτά τότε. Μόνο οι κομμουνιστές ήταν εναντίον γιατί θέλανε κομμάτι από την πίτα. Το Πασόκ διέλυσε τη χώρα ξεφτύλες. Εντάξει, εσείς φανταστείτε ό,τι θέλετε. Καλά, το να έχει αντίθετη άποψη ο άνθρωπος, εσύ βγάζεις τα στοιχεία, από πού τα βγάζεις. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Επίσημα στοιχεία. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Για σένα. Άλλο δουλεύω για τη Χούντα και άλλο δουλεύω επί Χούντας. Δεν δουλεύαν ηθοποιοί για τη Χούντα. Για ποιο δουλεύαν. Για το τι φίλο. Μηνύματα περνάγει. Οι ταινίες του Φίνου, τι σταμάτα. Οι ταινίες που έκανε. Οι ταινίες που έκανε ο Φίνος, τι μηνύματα περνάγανε. Ότι όλα είναι καλά. Έκανε καμιά αντίσταση ο Φίνος 67-73 σε καμιά ταινία. Παίξανε καμιά. Ένα τάγκ στο κρεβάτι μου γύρισε ο Βουτσάς όταν έπεσε η Χούντα. Μετά που έπεσε η Χούντα, έπαιξε το ένα τάγκ στο κρεβάτι μου. Άιντε τώρα, ξέρουμε πέντε πράγματα για μένα. Επειδή δουλεύαν επί Χούντα, είναι κατακριτή. Δουλεύαν επί Χούντα. Όχι για τη Χούντα. Ρε, ελληνικά καταλαβαίνεις. Πολύ καλά. Η Φίνος Φιλμ ήταν μια εταιρεία. Την είχε ο Φίνος. Ο οποίος ήταν κωδικός. Το χρηματοδοτούσε η Χούντα. Γνωστό. Γνωστό. Πάω εγώ αριστερός επί Χούντας. Τρώει ξύλο για γιαγιά Ζαμπέτα ο Θεός Τάσος ο Μητιτζής. Εντάξει. Και παίζει ο Κατράκης στο ρατό της 0. Και η Μερκούρη πάει στη Γαλλία. Αυτά λέμε. Και τρώγαν ξύλο στην Τούμπα οι κουκουέδες. Οι γειτονές μας, να πούμε. Και άλλος έπαιζε ταινίες. Και όταν τους φώναζε για να μαθαίνεις, τους φώναζαν ο Πατακός και ο Παπαδόπουλος σε συναισθιάς, πηγαίναν όλοι. Όλοι πηγαίναν και ο Βουτσάς και όλοι. Όλοι. Τι άμα πεις. Ο Τάσος ο θειός μου δεν θα πήγαινε. Η θειά μου η Στέλλα δεν θα πήγαινε. Ο Βουτσάς πήγε. Ο Κωνσταντάρας πήγε. Καλά, ο Κωνσταντάρας ήταν δεξιός, δεν δήλωσε ο άνθρωπος αριστερός. Ο Κατράκης πήγε. Όλοι πήγανε. Ο Καζάκος πήγε, η Καρέζη πήγε, πήγαν όλοι. Και όταν παίρνανε λοιπόν από το κέντρο κινηματογράφου, έπαιρνε την Προμήθεια η ταινία, από πού πληρωνότανε. Εγώ άμα δώσει ο Μητσοτάκης εδώ 10 χορηγίες κρατικές μεγάλες και πάρω μισθό από τον κύριο Ανδρώνη, δεν θα τα έχω πάρει από το Μητσοτάκη έμεσα. Έχω καμιά κρατική χορηγία, εδώ ή αλλού. Καμία. Λοιπόν, ούτε ένα ΠΑΠ δεν έχω, που δεν είναι και κρατικός. Λοιπόν. Τι μας λέτε τώρα, εξυπνάδες λέμε τώρα. Τι δουλειά έκανε η Δαμανάκη από το Πολυτεχνείο και μετά. Μια δουλειά που έκανε, πού δούλεψε. Σε ρωτάω ρε, εμένα κοίτα. Και τι είμαι εγώ. Πού δούλεψε η Δαμανάκη. Πολιτικός, καριέρα πολιτικός. Ρε, τι πολιτικός, με νοκάμα το έκανε. Καριέρα πολιτικός. Σε τράπεζα δούλεψε, σε φορεία δούλεψε. Σε βιοτεχνία δούλεψε. Σου είπα, σε με τώρα μεσημεριάτικα με ανάβεις τα αίματα. Εκείνο το εδώ. Τι δουλειά έκανε η Δαμανάκη. Σου είπα πολιτικός. Πολιτικός. Δουλειά είναι ο πολιτικός. Οι πολιτικοί έχουν δουλειά. Ο Μητσοτάκης τι δουλειά έχει κάνει για παίζουν. Τι δουλειά κάνει. Τι είναι γιος του Μητσοτάκη. Τι δουλειά κάνει. Δεν έχει πολιτικός. Ναι. Ο Φίλης τι δουλειά έχει κάνει. Δεν έκανε. Έκανε τον επαναστάτηρο ο Μητσοτάκης. Έκανε τον ήρωα ο Μητσοτάκης. Έκανε ο Φίλης τον ήρωα. Έκανε ο Μητσοτάκης τον ήρωα. Βάζει το φίλο. Φίλης σαν τον Κιμπόκο. Ο Χατζηδάκης τι δουλειά έχει κάνει. Ποιος Χατζηδάκης. Υπουργός Οικονομικών σήμερα. Ποιος Χατζηδάκης.
Ο Μάνος. Α, αυτός ο Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνεις. Το έπαιξε ήρωας ο Χατζηδάκης. Το έπαιξε πατριώτης ο Χατζηδάκης, ήρωας, έριξε την αυτήν γίγαντας και τα λοιπά. Το έπαιξε, ρε. Ο κ. Κουτσούμπας τι δουλειά έχει κάνει. Ρε τον Κουτσούμπα. Το έπαιξε ήρωας, ρε ο Κουτσούμπας. Αριστερός λέει ότι. Και επειδή είναι αριστερός άνθρωπος θα τον πειράξουμε επειδή είναι αριστερός. Κάποια δουλειά κάνει. Μάθε τι δουλειά έχει κάνει ο Κουτσούμπας. Δεν ήταν ανεπάγγελτος ο κ. Κουτσούμπας. Μάθε αγράμματα ότι δούλευε. Ρώτησα. Όχι, ρώτησες. Πετάς το σπηλώνεις με αυτό που λες. Ποιο σπηλώνω. Άμα δεν ξέρεις ότι ο Κουτσούμπας δούλεψε και έχει και ένσημα και δούλεψε και σκρι. Πώς δεν είπε. Είσαι αγράμματος άμα δεν ξέρεις. Μας σας μια τσίκλα, έρχεσαι εδώ ανημέρωτος και μας λες ιστορίες. Ο Κουτσούμπας δούλεψε. Δούλεψε. Όλοι οι κουκουέδες έχουν δουλέψει. Οι περισσότεροι. Θες να πάμε σε κόσμο. Όχι. Δεν θέλω να πάμε σε κόσμο. Με έχεις εκνευρίσει αφάνταστα. Γεννήθηκες εκνευρισμένο. Εντάξει. Τρώγαν ξύλο οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας που ήταν αριστεροί για να κάνει λεφτά η δαμανάκι. Τι λέτε, ρε! Τι λέτε, και τα αφήσω εγώ έτσι. Εγώ από τι οικογένεια ήμουνα εκεί στην Τούμπα. Στην Τούμπα ήταν όλοι αριστεροί και στην Καλαμαριά. Μόσχα τη λέγανε την Καλαμαριά. Πήγε ο πατέρας μου να παίξει μπάλα δύο χρόνια και δεν την αφήναν να ανέβει Αλφα Εθνική γιατί ήταν αριστεροί. Πάντα επί. Και επί Χούντας και πιο μπροστά και μετά. Τι μας λέτε τώρα, ρε! Η ΜΕΝΤ! Που έπεσε Β' Εθνική κάποτε, τοπικό εθνική αριστερική παίξαμε εμείς. Ποτέ δεν την άφηνα να ανέβει. Ήταν αριστερή η Τούμπα. Νοστό. Τι μας λέτε τώρα, πού μεγαλώσαμε εμείς. Στο Πανόραμα μεγαλώσαμε. Πού μεγαλώσαμε. Στο Ωραιόκαστρο, στο καταθλιπτικό Ωραιόκαστρο μεγαλώσαμε. Πού μεγαλώσαμε. Και? Με κουστούμια μεγαλώσαμε. Τι και. Γιατί εγώ που ήμουν. Μα και για σένα μιλάω. Καλά, φυσικά μαζί και εμάς τους δύο λέω. Πού μεγαλώσαμε. Κάνω εγώ ήρωα τώρα τη Μερκούρη. Άκουσα να λέω για Μερκούρη. Άντε από εκεί πέρα τώρα. Τι το παραμύθι. Αλλά αφήστε την πλάκα με τον Παπαδρέου. Ποιος? Αφήστε. Δεν στον πειράζω τον Παπαδρέου. Λέγανε το ομόλογο του 80, το ομόλογο. Του ράλι ήταν το ομόλογο. Δεν στον πειράζω, ρε. Του ράλι ήταν το ομόλογο. Πειράζω, και το λέγανε ότι. Τι σχέση ο γιος του Γιωργάκης με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είπε ο Παπανδρέου φάγανε ψωμί δεξιοί, αριστεροί οι πάντες. Ναι ή όχι. Είχαμε τη χούντα τη. Θα είχαμε ψωμί όλοι. Για τη χούντα του Πασόκ δεν έγραψε κανένας ότι αν δεν είσαι κλαδική δεν πήγαινε πουθενά. Δεν υπήρχε αξιοκρατία ούτε εκεί. Μπήκανε και δεξιοί και αριστεροί παντού. Υπογράψανε. Όλοι τρώγανε. Υπογράψανε. Όλοι, για να μην βγάζει λεφτά επί Πασόκ, έπρεπε να έρθουν είτε μπέλης είτε μπέλης ή βλάκας. Υπέγραφες. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν υπέγραψαν για να μπουν τα παιδιά του. Δεν έτρωγε ξύλο γιατί πίστευε, γιατί είπε περιπτεράς ότι κάτω από το φως ή τα σπορ του Βορρά είχε πάρει το. Την κομμουνιστική εφημερίδα. Ναι, θα σου πω εγώ αμέσως. Ψέματα λέω. Πάμε στην μπάλα, θα σου το πω εγώ. Όχι, δεν λες ψέματα. Δεν μου λες, ο Παντελάκης τι κόμμα ήταν του ΠΑΟΚ. Ειλικρινά δεν γνωρίζω. Επειδή γνωρίζω εγώ. Δεξιός ήταν. Τον έφαγε ο Κουλούρης. Ο Βουλινός το Μακεδονικό που το ρίξανε άδικα το Μακεδονικό. Άδικα. Τον φάγανε το Μακεδονικό. Γιατί το φάγανε το Μακεδονικό, ρε. Επειδή δεν είχε ΠΑΣΟΚ πρόεδρο. Δεν έχουν τα αυτοί του Κουλούρη. Ήτανε του, του Βαρδινογιάννη. Κάπου, περίμενε. Ποιος, ο Μακεδονικός. Όχι, ο Βαρδινογιάννης έκανε πάνω τότε. Ρε, ελληνικά μιλάμε. Και εγώ ελληνικά μιλάω. Ελληνικά μιλάμε. Ό,τι δεν ήταν Πασόκ το διώχνανε. Δεν έχουν τα αυτό. Το Παντελάκι δηλαδή και το Βουλινό και άλλο. Δηλαδή ο Νταϊφάς που έπαιρνε τα προαθλήματα ήταν. Το Νταϊφάς τι σχέση έχει, ρε Πασόκ ήταν τότε ο Νταϊφάς. Ποιος Νταϊφάς. Τι ήτανε. Ο Νταϊφάς. Ο Νταϊφάς ήταν με Ράλι και με Παπανδρέου Ανδρέα. Ποιος Νταϊφάς. 81-82. Ο Ράλι ήταν με Δημοκρατία. Ποιος Νταϊφάς. Τι σχέση ο Νταϊφάς με Χούντανε. Νταϊφάς την πήρε την ομάδα μετά. Μην μπερδεύεσαι. Ο Γουλανδρής ήταν επί Χούντας στον Ολυμπιακό που τα έπαιρνε. Δεν μίλησε για τη Χούντα. Μην μιλάς. Επειδή είπε σε Πασόκ, ο Νταϊφάς που παίρνει τα προβλήματα του Ολυμπιακού. Επί Πασόκ σε μιλάνε. Πασόκ ο Παντελάκης. Ο Νταϊφάς επί Πασόκ δεν ήταν. Ποιος, ο Νταϊφάς επί Πασόκ ήταν. Δεν πήρε πρωταθλήματα. Πήρε, τα πήρε. Τι σχέση, τι σχέση έχει με Πασόκ. Αυτό που λέμε τι σχέση έχει. Παίρναν κι άλλοι, αυτό σου λέω. Ναι, αυτό που λέμε τι σχέση έχει. Πασόκ παίρναν κι άλλοι πρωταθλήματα, αυτό σου λέω. Άλλο λέω εγώ, ρε. Ήταν δεξί, ρε. Και τους ρίχνανε, στείλαν τον Βασάρα χθες του τάπα στον αέρα του Βασάρα. Τον κύριο. Τον κύριο. Διατητάρα ο κύριος. Λέω ο πατέρας μου έπαιξε δύο τελικούς. Οι δύο τελικοί που έπαιξε ο πατέρας σου, ο σχορεμένος. Καλό παιδί ο κύριος. Στον νέα βοήθησε την Άκη και τον ΠΑΟΚ. Περίμενε ρε. Το 82 έσφαξε τη Λάρισα για να το πάρει ο Πετρόπουλος, ο σχορεμένος και ο Βαρδινογιάννης. Και την άλλη χρονιά με εντολή Κουλούρη. Το 2-0. Διαλύσαν τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ το διαλύσανε. Το 2-0. Με το Βουράκι. 12 offside τέτα τέτ με στα δίχτυα έμπαινε ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε τέτοιο πράγμα δεν έχω δει στη ζωή μου. Που λένε ΠΑΟΞΙΔΕΣ αδικία. Τον Ηρακλή το διαλύσα στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, το 3-1. Περίμενε λίγο, τα δούμε ένα-ένα. Που ο συγχωρεμένος Θοδωρίδης ήταν γέννημα θρέμα ΠΑΣΟΚ. Για πες μου. Ήταν ένα συγχωρεμένος Θοδωρίδης. Γέννημα θρέμα ΠΑΣΟΚ. Γέννημα θρέμα. ΠΑΣΟΚ.
Ποια ομάδα είχε? Τη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή. Ποια Θεσσαλονίκη? Ο Πέτρος Θοδωρίδης, συγχωρεμένος. Ποια ομάδα είχε? Τον Ηρακλή. Μικρή ομάδα. Τι μου λες τώρα, ρε. Πασόκ δεν ήταν. Τη ΣΑΕΚ ο πρόεδρος ποιος ήταν, ξέρεις? Ήταν Πασόκ. Ναι, ναι, ο άλλος τη ΣΑΕΚ ξέρεις ποιος ήταν? Ο Ζαφυρόπουλος, πιο Πασόκ. Κόκκινε, άστα. Γίνανε κλίματα και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Άστα, μην τα λογιάζεις. Η χούντα του Πασόκ με τον, πες το να, με τον Κουλούρη στην μπάλα δεν είχε προηγούμενο. Φάγανε λάχανο ό,τι δεν ήταν Πασόκ. Βάλα τον Πέτρο τον Καλαφάτη που ήταν Πασόκ. Άφησα τον Πάκ, πήρε το πρωτάθλημα. Άστα, μην τα πάρε πέντε γραμμές, τώρα τελειώνει. Γραπτόπουλε Κουτσούμπας, 0 ώρες δουλειάς. Σέκαρε, το λέω, 9.74. 0 ώρες δουλειάς. Δεν το έχουμε. Κάτσε ρε, πόσες 0 ώρες δουλειάς. Θα το μάθουμε στην άλλη εκπομπή, τη Δευτέρα, αν είμαστε γέροι, θα το δούμε και τον κύριο Κουτσούμπα. Μου είναι συμπαθή σε μένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι. Έλα. Έλα. Τώρα εσείς εκπομπή κάνετε. Τι θες, μωρέ, Κουρσούζα κι εσύ. Τι θες να πούμε για τον Παθρακικό? Τι έγινε, κέρδισε 5-0 και ήρθες καβάλα στα άλογο τώρα? Ναι, ναι, ναι. Με την ψόφια, τη Βέρεια. Ας τη Βέρεια και τον Παθρακικό, ρε. Παθρακικό δεν πια θα βγει καβάλα, τελείωσε. Θα βγει καβάλα γιατί την πήρε ο ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Σήμερα έκανα την εκπομπή, είπα να ακούσω σήμερα εκπομπή. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πολιτικά, ρε. Θα μας έρθεις να σου πω πολιτικά, εγώ ξέρεις τι είμαι. Για πες. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Α, ακροδεξιό μου. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Α, μάλιστα. Επιχούντας έφεγανε ψωμί, ρε. Επιχούντας έφεγανε. Λοιπόν, αν θέλεις να σώσεις την εκπομπή σου, λοιπόν, βγαίνουνε 4-6 άτομα και παρακολουθώ το δίωρο. Απ' τα 6 άτομα, οι 4 είναι στάνταρ, κάθε μέρα. Είπες ότι θα τους κόβεις. Και δεν τους κόβεις. Είναι η Μίξα. Είναι η Σοφία. Η Ελαράμπη. Είναι και η Αδέσποινα και τώρα μας προέκυψε και ο πολιτής. Και ποιος μένει να μιλήσει, ρε. Εσύ. Εγώ βγαίνω μια φορά το μήνα, ρε. Βγαίνε παραπάνω. Τι να πω τώρα, αφού δεν μιλάτε, ρε, ποδοσφαιρικά, ρε. Τι ποδοσφαιρικά, να μιλήσω με τον κόκκινο μεσημεριάτικα, άλλα θέματα είναι. Για τον Περόνε. Το πλάσε του Περόνε, κόλ. Άμα πάω στην Αργεντινή, στο καφί της Αργεντινής είναι ο Πάος. Κλείσε με αυτό, κλείσε με αυτό. Επόμενη γραμμή, ναι. Πω, τι πράγμα είσαι. Τι φαρμακόκλωσα. Πάπα φαρμάκαινα. Πω, τι φαρμακόκλωσα. Πω, τι γουρσούζα, τον έχεις πεθερό αυτόν. Πω. Ούτε για σκάφη. Κατάλαβε, χριστουγεννιάτικο δέντρο να τρώει. Να τρώει κάστανα με πιλάφι εκεί. Πάπα από τον αειδιαστικό τύπο. Τι συνδυασμό έκανε τώρα. Μάλιστα. Δεν τρώω πιλάφι κάστανα και. Είναι δυνατόν με πιλάφι θα τα φας? Ναι, ρε, το πιλάφι δεν το κάνεις εκεί με το κάνεις. Όχι, ρε, και αυτό. Με ρύζι θα το κάνεις. Με ρύζι. Ναι. Ναι. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Τι. Γιατί είναι Γιάννης έτσι δεφορμέ? Δεν ακούγομαι καλά, τι κάνετε? Όχι, ακούγεις, θα είναι και σε πειράξανε να πούμε. Όχι, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Τι κάνετε, καιρό έχω να σας ακούσω. Ε, πες μας. Λοιπόν, πρώτον, Κώστα, για σένα κάτι. Το βράδυ θα πάμε με το δικό σου για φαγητό. Είσαι καλεσμένος με το Σιδηρόπουλο. Χθες ήμουν στις Σένες, τον κάλεσε και δεν ήρθε. Α, σήμερα το βράδυ. Είχε γενέθλια, λέει ο ανιψιός του. Χθες ήμουν Σένες, 3 ώρες καθόμουν εκεί. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Γρηγόρη, για αυτό που λες τώρα. Για το. Έχεις 100% δίκιο για τον Παπανδρέου. Ο μεγαλύτερος πολιτικός που πέρασε. Κοίτα, μη σε δίνουν στις αίρες με αυτά που λες εκεί πέρα. Με τους καραμαλικούς να πούμε. Μη σε ορμήξουν σε καμιά πλατεία με αυτά που λες, ναι. Λοιπόν, έδωσε τα χέγγυα στον Έλληνα να γίνει νοικοκύρης, να τα οικονομήσει, να δουλεύει σε σύστημα με σωστή ασφάλιση, να έχει σωστά νοσοκομεία. Έδιωξε από τον κόσμο το φόβο. Καλά, την υγεία το Πασόκ με τον Αντρέα την πήγε πολύ απάνω, ε. Αυτοί κάναν το εσύ. Αυτοί κάναν μεγάλη δουλειά. Ε, βέβαια. Λοιπόν, έδιωξε ένα πολύ σημαντικό, γιατί με τον Καραμαλή αυτό δεν είχε γίνει. Έδιωξε το φόβο του κόσμου απέναντι στην αστυνομία, δηλαδή έκοψε τον Ταβατζηλί και αυτό της αστυνομίας που υπήρχε. Το πήγε από την άλλη μεριά, βέβαια. Το έκανε χειρότερο, το έκανε από την άλλη μεριά. Έβλεπες αστυνόμο και το χαστούκιζε στον δρόμο εσύ. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε. Μετέπειτα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι του έδωσε τα εχέγγυα να αλλάξει επίπεδο ζωής. Μετά μπήκαν, όπως είπες και εσύ, τα κομματικά, δηλαδή ο κομματικός στρατός, μπήκε ο συνδικαλισμός, μπήκε η ασυδοσία και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάμε παραπάνω. Βρε, ήρθε η ιστορία του Σιμίτη που κατέστρεψε τα πάντα τώρα, άσε. Ναι. Λοιπόν,
Σας χαιρετώ. Πήρα λίγο ίσως να σας ακούσω, γιατί είχα καιρό να τα είχα. Είσαι ρε προπονητής εκεί ακόμα, είσαι διώξανε. Κανονικά. Δεν μπορώ να σας παίρνω Κώστα τώρα τα μεσημέρια, γιατί πηγαίνω στη σχολή προπονητών. Είναι το 3 η ώρα, ξεκινάνε τα πανθήματα μέχρι τις 6. Πού είναι αυτό? Εδώ στις Σέρες, είναι για 2 χρόνια. Στο κρατικό είναι, στο ΙΕΚ Σερών. Είναι σχολή προπονητών ποδοσφαίρου. Σε ΙΕΚ πήγες ρε? Σε ΙΕΚ, τι να κάνω εγώ, αφού δουλεύουμε κιόλας. Και ποιος θα διδάξει ποδόσφαιρο στο ΙΕΚ? Όχι, έχει προπονητές ποδοσφαίρου, έχει γιατρούς, έχει διατροφολόγους, έχει ψυχολόγους. Στο ΙΕΚ? Στο ΙΕΚ, ναι. ΙΕΚ προπονητής στο ΙΕΚ, πρώτη φορά το ακούω. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη έχει ιδιωτικά. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω τις κρατικές σχολές. Εσύ ξέρεις τις. Δεν ξέρω. Κάτσε ρε, μισό λεπτό. Τώρα εσύ δηλαδή παίρνεις δίπλωμα και πάει και δουλεύεις σε ομάδα με αυτό το χαρτί? Ευελπιστούμε, ναι. Βγάζεις άδεια σκέψη. Κάτσε ρε, μισό λεπτό. Μην κλείσεις. Ναι. Πάω εγώ τώρα ΙΕΚ προπονητικής. Είναι η πρώτη χρονιά για να σε προλάβω που γίνεται από το 1995 και μετά. Ρε αγόρι, μάλλον λέω. Σε παίρνει λεφτά το ΙΕΚ. Και πα εσύ να πάρει τη θύρα. Κάτσε ρε, μισό λεπτό. Πα στη θύελα σερό προπονητής και δείχνει αυτό το χαρτί, το δέχονται? Ναι, είναι άδεια, έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Το δέχεται, παιδί μου, η Ένωση Ποδοσφαιρικών. Ναι, αγόρι μου, αυτό σου λέω. Μάλιστα. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητής ποδοσφαίρου, 2 χρόνια είναι η σχολή. Μπορεί να πα δηλαδή και να δουλέψει η ομάδα με αυτό το χαρτί. Ναι. Άρα έχει αξία. Γιατί πάω, ρε Κώστα, τότε? Πού να ξέρω εγώ. Θέλω να έρθει και σε ένα μάτ, πάρε με τον Γρηγόρη, να σα κλείσω να μείνετε και ένα βράδυ, να πάμε να φάμε, να πούμε και το Σιδηρόπουλο. Άμα είναι και ο Καραμπετάκης με καμιά άδεια, και να έρθετε να δείτε και την εβδομάδα. Με ενημερώνει ένας φίλος. Έγινε. Ότι δεν μπορεί να καθίσει από τα ΙΕΚ σε πάγκο ομάδος. Τώρα τι ισχύει, ξέρουμε ή δεν ξέρουμε? Αυτός είναι προπονητής. Με δίπλωμα κρατικό. Ναι. Αν δεν είναι UEFA, το δίπλωμα δεν. Ναι, γι' αυτό το ρωτώ. Αυτός πώς θα κάτσει? Δεν ξέρω. Θα έχει το φίλο τον πρόεδρο της Εψερών, δηλαδή. Καλησπέρα. Δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό το ρώτησα αν ισχύει. Καλησπέρα. Οι ανακρίβειές σας και η μάθειά σας συνεχίζετε. Ο Μητσοτάκης εργάστηκε πριν μια δεκαετία πριν να ασχοληθεί με την πολιτική. Βέβαια. Δημόσιο λόγο έχετε, δεν βλάφτει λίγη προσοχή και μελέτη. Λοιπόν, 509. Επειδή δεν έχεις ιδέα, το Μητσοτάκη τον προσέλαβε, τον διόρισε ο Σιμίτης σαν διηγητικό προσωπικό σε μια τράπεζα για 2 χρόνια και αυτή ήταν η εργασία του. Αν αυτό λέγεται δουλειά. Βάλε και εμένα και τον Ρατόπουλο για να λέμε ότι κάναμε την διάνυσμα. Εσένα πώς σε βάλει σε τράπεζα, κοκκιμένη 11 στο τρίμηνο? Ποιος είχε 11 στο τρίμηνο? Πώς έχει το τρίμηνο? Πολύ παραπάνω, μη στεναχωριές. Δεν ήρθε ο Πάτερ Παναγιώτης για να περάσει την τάξη? Ποιος Πάτερ Παναγιώτης, παπάτζι? Εμένα δεν ήρθε να πληρώσει κανείς και έγραψε και λάθος τα θέματα. Βλάκα! Ευλάκα! Το έδωσε ο καθηγητής στο λαμόγιο, στον πατέρα του πήγε, του έσκασε την κάλτσα με τις λίρες, του δίνει τα θέματα της χημίας και αυτός έγραψε ιστορία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Το δίνει τι απαντήσει, το δίνει το πατάκι, το λυνάει οι απαντήσει. Και πήγε και έγραψε έκθεση. Και έμεινε. Και ο Μηταράς απειλούσε να πηδήξει από τον μπαλκόνι. Εσύ πες ότι δεν έγινε αυτό. Παίξε μπάλα. Πες ότι δεν έγινε. Σταμάτα. Πες ότι δεν έγινε. Εντάξει. Ναι. Ναι. Τι έγινε? Ακούμε. Μ' ακούτε? Εμείς ακούμε, εσύ ακούς? Α, okay. Okay. Εντάξει, τώρα σας ακούω κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, πολλά είπατε, πολλά ρίξατε μάλλον μέσα στο κουβά. 2-3 πραγματάκια. Εγώ συμφωνώ με τον Γρηγόρη σε αυτό που λέει ότι okay, μπορεί να ήταν αριστερή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι αριστεροί κάνουν επανάσταση. Θα έπρεπε και με κάποιο τρόπο να βιοποριστούν. Έτσι. Ιδεολογία και τσέπη. Έτσι το κάνω κι εγώ που δεν είμαι αριστερό. Όχι. Ούτε δεξιό. Τα έχει μπερδέψει λίγο, Κώστα. Δεν μπέρδεψα τίποτα. Το να παίρνει ο Φίνος λεφτά από τη Χούντα και να έρχομαι εγώ αριστερός να παίζω στη Φίνος Φιλμ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Τόσα χρόνια δεν μιλάω. Ναι, όχι εγώ κι εσύ. Καλό είναι να το κουβεντιάσεις εσύ μάλλον με κάποιον ηθοποιό. Να σου πει πώς είναι να βιοπορίζεται. Πότε βρω τον ηθοποιό, αφού πεθάναν αυτή τη στιγμή. Τότε εμείς μιλάμε στον αέρα. Και εγώ κι εσύ. Απλά εγώ συμφωνώ σε αυτό που είπε ο Γρηγόρης ότι κάποιος έπρεπε να βιοποριστούν. Άσχετο η ιδεολογία. Ας πηγαίνει στην οικοδομή, ρε φίλε. Άρα πουλήσα την ιδεολογία για το χρήμα. Άμα και στην οικοδομή θα σου ανταπαντήσω ότι okay, εγώ μπορεί να ήμουν χουντικός και να έπαιρνα κρατικά κονδύλια για να σηκώνω οικοδομές. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Δεν βγάζεις άκρη με αυτό
στο θέμα βιοπορισμού, τέλος πάντων. Ας πήγαινε σε αριστερό εργολάβο. Άλλο θέλω να σου πω, Κώστα. Το ότι είναι κάποιος αριστερός, είτε αυτό λέγεται κομμουνιστής, είτε κάποιο από τα τότε κόμματα της αριστεράς, εκτός από το ΚΚΕ, δεν σημαίνει ότι είναι και επαναστάτης. Εμείς στην Τούμπα τους κομμουνιστές, φίλε μου, δεν τους είχαμε με κλειδί, φίλε. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που θέλω να πω. Συγγνώμη, μια κουβέντα αν μου επιτρέπεις. Με τη Μουτίδου μεγαλώσαμε στην Τούμπα. Ένας φίλος μου έχει ένα βιβλίο το οποίο έχει θαυτεί, το οποίο έχει μια σειρά από φωτογραφίες και ονόματα μεγάλων παραγόντων της χώρας, οι οποίοι ήταν αυτοκόλλητοι της Χούντας και μετά το παίζανε Πασόκ. Άλλα, μα είναι, καλά λέει ο Γρηγόρης. Λογικό δεν είναι, σας φαίνεται περίεργο? Πού είναι επανάσταση, για ήταν η κυβέρνηση. Φίλε, άκουσε να δεις. Εμείς μεγαλώσαμε, άκου ένα λεπτό. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια γειτονιά που η αριστερή δεν ήταν χλιδάτη. Μεγαλώσαμε με πανοραμίτες αριστερούς δίθεν εμείς. Εγώ και ο Γρηγόρης μεγαλώσαμε με αριστερούς, με ιδέες και με εξορίες και με τέτοια. Εάν μου το παίζουν εμένα αυτοί εδώ τώρα αριστεροί και να αφήσω εγώ τη γειτονιά μου. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Τι λες τώρα, ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι και στο σώμα μας. Δεν ξέρω, Γρηγόρη, άμα είχε εκεί στο δικό του κτλ. Εγώ είχα πολλούς τέτοιους. Τον πατέρα μου δεν το συλλάβανε. Το συλλάβανε. Τα ξέχασες. Το συλλάβανε. Το διάσα ποτέ. Είσαι κανένα δημόσιο, δεν μπορείς να πεις και εσύ. Να ησυχάσουν τα ραδιόφωνα. Και κάτι άλλο, παιδιά, για να τελειώνουμε. Μισό λεπτό, κάτι θα ακούσω. Λέγε. Επειδή δεν μπορώ τις μπούρδες. Ναι. Στο μεγαλύτερο κομμάτι ότι η Εκκλησία δεν πήγε κόντρα στη Χούντα, έχεις δίκιο. Σε καμιά εξουσία δεν πήγε. Όχι, σε πολλές πήγε. Αλλά ο ιερωμένος, όταν θα πάει ο άλλος στην Εκκλησία, έχει υποχρέωση να τον κοινωνήσει, να κάνει τη θεία λειτουργία. Δεν μιλάμε για ιερωμένους. Μισό λεπτό. Γιατί με έχουν πει για το Χριστόδουλο. Δεν υπήρχε καμία σχέση με τη Χούντα. Πώς, φωτογραφίες τον έχω εγώ. Το ότι. Φωτογραφίες τον έχω εγώ. Ότι πραγματοποιούσε ένα μυστήριο. Ποιο ήταν... μυστήριο, κρασιά πίνανε. Ποιο μυστήριο. Άσε, ρε, τώρα, ποιο μυστήριο τώρα, παραμύθια τα λέω. Τι να μας πεις για κρασιά ο τώρα. Ο Χριστόδουλος με τη Χούντα μια χαρά τα είχε. Ας το παραμύθι. Καμία. Τώρα. Ας το παραμύθι. Ας το παραμυθάκι σου τώρα. Άιντε, καμία σχέση. Πάμε, πολλά είπα.